Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Λευτεριά στους ανέμους ζητάω. Έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά και αγαπάω. Δίχως σώμα χρυσός αετός. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Τη θάλασσα να μοιάσω. Την Κύπρος να αγκαλιάσω. Ήθελα μόνο μια στιγμή τη θάλασσας να μοιάσω, για να μπορέσω ολοκληρή την Κύπρος να αγκαλιάσω. Την Κύπρος να αγκαλιάσω. Χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα Βασίλη Σκουλά από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν μας ακούς, πιστεύω ότι μας ακούς. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη εισαγωγή στο θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε απόψε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΕΝΑ. Με τον Βασίλη Σκουλά λοιπόν να ξεκινάει μουσικά με ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που πήραν μέρος στην επιχείρηση Νίκη το 1974. Βασίλη Σκουλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις ποιους είχες δίπλα στους συνεργάτες, να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς και να σας καληνυχτήσουμε από την Αθήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι στο μαντολίνο ο Βασίλης ο Δραμουντάνης και στο λαούτο ο Σπύρος Σκουραδάκης.
Να είστε και καλά. Τους ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε ήδη, η επόμενη μέρα σήμερα επικεντρώνεται και είναι η δεύτερη εκπομπή αυτή στο φάκελο της Κύπρου, αλλά σε μία συγκεκριμένη πτυχή του 1974. Τη γνωστή, άγνωστη ιστορία της επιχείρησης Νίκης, της μοναδικής στρατιωτικής βοήθειας που έστειλε η Ελλάδα εκείνες τις κρίσιμες ώρες του 1974 στην Κύπρο. Οι 300 και για την ακρίβεια οι 344 καταδρομείς της πρώτης και της τρίτης μοίρας κλήθηκαν να αναλάβουν μια αποστολή αυτοκτονίας όπως χαρακτηρίστηκε. Κομβικό ρόλο σε αυτή την αποστολή έχουν οι ήρωες αεροπόροι που θα μεταφέρουν τους 300 κάτω στη Λευκωσία με αεροσκάφη Νοράτλας, ακατάλληλα για μια τέτοια επιχείρηση. Θα φτάσουν στη Λευκωσία από τη Σούδα μέσα σε ένα σκηνικό κόλασης, γιατί δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως τα αντιεροπορικά. Ένα αεροσκάφος θα χαθεί από φύλια πυρά. Όμως, η μοναδική βοήθεια που θα στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο είχε τη δική της δράση και αντίδραση την ώρα που ο Ατήλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Οι Ελλαδίτες καταδρομής, όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα δώσουν τις δικές τους μάχες για να κρατήσουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ενώ στον Ατήλα 2 καθοριστική είναι η μάχη που θα δοθεί στο ύψιμο Κολοκασίδη την ώρα που τα τουρκικά άρματα μάχης προέλαβαν προς τη Λευκωσία. Και όλα αυτά μέσα σε ένα σκηνικό όπου η Άγκυρα εκτοξεύει απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή της γεωτρήσης στο οικόπεδο 10 και δηλώνει έτοιμη να κάνει τις δικές της γεωτρήσεις στις περιοχές της Κυπριακής ΑΟΣ, τις οποίες αδειοδότησε, παρακαλώ εντός εισαγωγικών η λέξη, το ψευδοκράτος προς την τουρκική εταιρεία ερευνών πετρελαίου. Και σήμερα, την ίδια ώρα, μας απειλούν με νέα απόβαση στην Κύπρο η πρόεδρος του καλού κόμματος της Τουρκίας, η κυρία Μεράλ Αξενέρ. Τι είπε? Η ΑΙΣΕ θα πάει ξανά διακοπές. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποίησε το περίφημο σύνθημα που δόθηκε πριν την εισβολή του 1974. Τόνισε μάλιστα πως η Κύπρος είναι και θα παραμείνει τουρκική. Όλα αυτά λοιπόν τα τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με επίκεντρο το 1974 θα τα συζητήσουμε απόψε. Η μέρα που γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις με τους πρωταγωνιστές των άγριων εκείνων ημερών. Έχουμε μαζί μας τον τότε υπολοχαγό και συνταγματάρχη εν αποστατεία, τον κύριο Πλάτωνα Κολοκοτρώνη. Κύριο Κολοκοτρώνη, σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Τον τότε ανθυπολοχαγό και υποστράτηγο εν αποστατεία, τον κύριο Ηλία Σιακαβέλα. Σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Ευχαριστώ. Και τον τότε ανθυπολοχαγό και υποστράτηγο εν αποστατεία, τον κύριο Νίκο Κοϊντζόγλου. Μαζί μας ο Γιάννης Κάλκος. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις για τον Γιάννη. Λοιπόν, να πάμε στην οδό Θεμιστοκλέους, να παρουσιάσουμε όλους τους καλεσμένους, όπου μας περιμένει ο πρόεδρος του Συλλόγου Κομάντο 74, ο κύριος Παναγιώτης Αφάλης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με τη Θεμιστοκλέους. Καλησπέρα σας, κύριε Αφάλη. Καλησπέρα, κύριε Φασουλά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους στρατηγούς μου και στο φίλο μου, το Γιάννη το Σκάλκο. Να είστε καλά, πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, και θα πάμε ξανά στο Ρέθυμνο, όπου εκεί θα συναντήσουμε αυτή τη φορά τον κύριο Ευάγγελο Πετρουλάκη, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, κυβερνήτη του Νίκη 15. Καλησπέρα, κύριε Πετρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Φασουλά. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση και στα γεγονότα, να δούμε ένα βίντεο με το χρονικό της επιχείρησης Νίκη. Θα επανέλθουμε.
απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας. Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει στο στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε με το άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ως Βόλης. Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούσα, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να τον ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πας τώρα σε πόλεμο με δύο τελαμόνες φυσικά. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία. Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν. Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Πότε θα κάνει, πότε θα κάνει ξαστεριά, πότε θα φλε, βαρύ. Ήταν κόσμο δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε, καλό Βόλι, διάφορα τέτοια. Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρρητη αποστολή. Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη Μοίρα και ένας λόχος από τη Γάμα Μοίρα αμφίβιων καταδρομών. Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα, ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο. Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύσεως σβηστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι τον 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τορχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτρακτο. Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω δεν προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση της Μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί οπωσδήποτε. Επόμενη μέρα, φάκελος της Κύπρου, επιχείρηση νίκη. Να σημειώσω εδώ ότι στο βίντεο το οποίο είδαμε παίχτηκαν για πρώτη φορά πλάνα στην ελληνική τηλεόραση
πλάνα από τους καταδρομείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και κατά τη διάρκεια της αναφοράς που δίνανε στην μοίρα τόσο στα Χανιά όσο και στην Κύπρο. Τα πλάνα αυτά στην έρευνα που είχαμε κάνει με τον Γιάννη το Σκάλκο μας τα είχε παραχωρήσει ο αείμνηστος διοικητής της μοίρας Γιώργος Παπαμελετίου. Είχε μία κάμερα ο Γιώργος Παπαμελετίου και τραβούσε την δραστηριότητα της μοίρας, τις ασκήσεις που κάνανε και όλοι. Σήμερα είναι διαβίωση στον Ομαλό, μέχρι στο Σταυροβούνι στην Κύπρο, μετά τον Ατήλα. Ναι. Και πέσαμε από τα σύννεφα όταν, όταν καταλάβαμε μας είπε ότι έχει αυτό το υλικό. Ναι, όταν μας είπε ότι υπάρχει αυτό το υλικό, εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπήρχε τέτοιο υλικό το οποίο να καταγράφει δραστηριότητα της πρώτης μοίρας πριν φύγει για την Κύπρο, αλλά και μετά που έφτασε στην Λευκοσία. Στη σύνοψη, Γιάννη, με αφορμή τη σύνοψη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως αυτή η εκπομπή αφιερωμένη στον αείμνηστο ταξιάρχο Γιώργο Παπαμελετίου που οδηγήσαμε και συνοδέψαμε στη τελευταία του κατοικία το Μάρτιο. Έφυγε προσφάτως, θέλω να πω. Όπως και ο πρώτο-τελευταίος που εμφανίστηκε, με τελευταίο τον στρατηγό Μανουρά, να είναι γερός δυνατός, ο πρώτο-τελευταίος, ο Δημήτρης Κυριάκος, ο οποίος και αυτός ξαφνικά έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας και ήταν άριστη αξιωματική, καλλιεργημένη, με ήθος, παράδειγμα, ζωντανό ακόμα. Και την τελευταία του πνοή που όταν δεν Γιάννη, θα ήθελα να προσθέσω ότι πέρα από τα ονόματα τα οποία ανέφερες, αφιερωμένο και σε αυτούς που χάθηκαν. Σαφέστατα. Και σε αυτούς που χάθηκαν το 1974 και ειδικά μέσα από την επιχείρηση Νίκη. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στη ζήτηση, έχουμε ένα δεύτερο βίντεο. Το δεύτερο αυτό βίντεο έχει αποσπάσματα από τους τόμους που δόθηκαν προημερών στη δημοσιότητα για το φάκελο της Κύπρου από την Βουλή των Ελλήνων. Είναι καταθέσεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών και καταγράφουν αυτές τις καταθέσεις ποιες και υπό ποιες συνθήκες φτάσαμε στην προδοσία της Κύπρου. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Η προδοσία και η σκοπιμότητα σε σχέση με το γεγονός ότι δεν αποκρούστηκε η τουρκική εισβολή το πρωί της 20ης Ιουλίου του 1974 αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις καταθέσεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, όπως αυτές καταγράφονται στους τέσσερις πρώτους τόμους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Βουλή των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου. Οι Τούρκοι αλεξιπτωτιστέ, εφόσον πέφτανε υποτύπων πράγματι ασκήσεως, δεν ευάλωτο. Γιατί? Θα έπρεπε εκείνη την ώρα, εγώ δεν το αρνούμε, να παραβώ την ιεραρχία και να ρωτήσω τον διοικητή του τάγματος. Το σκέφτηκα. Δεν το έκανα. Φέρω την ευθύνη. Από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, τι λέγανε? Σας είπα χαρακτηριστικό στην έκφραση ότι έχουμε παρεστήσεις. Ότι δεν είναι δυνατόν να είναι αυτοί αλεξιπτωτιστέ. Οι επικεφαλείς των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο έκαναν λόγο για ευνηδιασμό από την πλευρά των Τούρκων σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα τη στιγμή που υπήρχαν πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν απόβαση στην Κύπρο. Τα σχέδια αυτά εφαρμόστηκαν από τον κύριο Γεωργίτση, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς δηλαδή? Δεν εφαρμόστησαν. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν? Η ελαφροτέρα δικαιολογία την οποία θα μπορούσε κανείς να προβάλλει είναι η σύγχυση, στην οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπέστησαν από τον ευνηδιασμό και η αδυναμία να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση. Η στρατιωτική ηγεσία ισχυριζόταν ότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν. Τη νύχτα στις 18 προς 19 του Ιούλη του 1974 μάθατε ότι οι Τούρκοι επιβιβάζονται στα πλοία. Ήθελα να μάθω ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ανωτέρων. Οι αντιδράσεις τους ήταν ότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν και δεν πρόκειται να κάνουν. Επίδειξη δυνάμεως κάνουνε. Το έχουνε ξανακάνει και άλλη φορά. Εφαρμόστηκαν από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς αυτά τα σχέδια? Βεβαίως. Με καθυστέρηση ωρών. Οι Τούρκοι επεβιβάζοντο, εψάχναμε να μας δώσουν να εφαρμόσουμε τα σχέδια και δεν επαρουσιάζεται κανένας. Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων ευνηδιάστηκε. Πίστευε ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Έτσι το εξήγησα εγώ. Εγώ απλώς άκουσα ότι υπήρχε σχέδιο να παραδοθεί η Κυρίνια. Πάμε στο Ρέθυμνο. Επιστρέφουμε στο Ρέθυμνο, επιστρέφουμε στην Κρήτη. Από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή η επιχείρηση Νίκη και οι 300 για να φτάσουν στην Λευκοσία το μαύρο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου. Όμως για να φτάσουν, κάποιοι ανέλαβαν αυτό το έργο, το δύσκολο έργο. Και το δύσκολο έργο το ανέλαβαν οι πιλότοι. Και έχουμε στο παράθυρο τον κύριο Ευάγγελο Πετρουλάκη, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, κυβερνήτης του αεροσκάφους Νίκη 15. Κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα ξανά. Λοιπόν, και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, εκείνες τις ώρες, εσείς πού βρισκόσασταν και πώς ενημερώνεστε για να πάτε στη Σούδα?
Την 21η του μηνός υπηρετούσα εκτός στο μονάδο στο Ασκαφών, είμαι στο επιτελείο. Ζήτησα λοιπόν και πήγα στα Νόρα Άτλα στην Ελευσίνα. Το απόγευμα της 21ης μου έδωσαν δρομολόγιο για Λάρισα και από εκεί Θεσσαλονίκη. Μόλις απογειώθηκα από τη Λάρισα για τη Θεσσαλονίκη, μου είπαν μετά τη Θεσσαλονίκη να πάω κατευθείαν στη Σούδα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Πράγματι, στις 11 η ώρα το βράδυ προσγειώθηκα στη Σούδα. Η ώρα τέτοια δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω το briefing, την ενημέρωση, και να φανταστείτε ότι δεν είχα ούτε χάρτες, δεν ήξερα ούτε πώς θα πάμε, ούτε συχνότητες είχα. Τίποτα από πλευράς ενημερώσεως δεν είχα παρακολουθήσει. Εκεί ποιον συναντήσετε καταρχήν και τι σας είπε? Δεν σας άκουσα. Λέω ποιον συναντήσατε και τι σας είπε? Από τη στιγμή που εσείς δεν ήσασταν στην ενημέρωση που έγινε. Ζήτησα πληροφορίες, πήρα από παιδιά, από συναδέλφους, και πήρα να φανταστείτε τις συχνότητες, έγραψα στο πακέτο μου. Το δρομολόγιο έμαθα από πού είναι, το ύψος και τα σχετικά. Με σταθμεύσανε στην πίστα των Αμερικανών. Εκεί μας εφοδίασε από κάψιμα ένας Αμερικάνος με το βιτίο του Αμερικάνικο και άρχισε η φόρτωση του αεροσκάφους. Εσείς τι φορτώσατε στο αεροσκάφος? Τι φορτώσατε? Εγώ φόρτωσα μόνο πυρομαχικά. Εγώ και το προηγούμενο από μένα, τα δύο τελευταία αεροσκάφη, είχαν μόνο πυρομαχικά και όπλα φυσικά. Πυρομαχικά και όπλα που ο ίδιος, ναι, ο διοικητής έδωσε εντολή να φορτωθούν, γιατί η εντολή που είχε από την Αθήνα ήταν μόνο με τελαμόνες να πάνε. Ναι. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται, κύριε Πετρουλάκη? Εσείς θέλετε να φύγετε, αλλά έχει παρέλθει 12η, όπου είχαν δώσει το όριο προκειμένου να απογειωθούν τα αεροσκάφη. Ναι. Σας είπα ότι 11 η ώρα έφτασα στη Σούδα, μέχρι να φορτώσουμε επήγε πάει 12. Μόλις έβαλα τους κινητήρες μπροστά, μου λέει ο πύργος ότι πρέπει να σβήσουμε, και σε μένα και σε πολλούς άλλους το είπε, διότι πέρασε η ώρα. Μετά τη 12η απαγορευόντουσαν οι πτήσεις. Εγώ δεν έσβησα, επέμενα να φύγω. Τελικώς τα κατάφερα. Πώς τα καταφέρατε, για περιγράψτε μας, πώς τα καταφέρατε, πώς τα καταφέρατε και φύγατε, αφού και σας είχαν απαγορεύσει να φύγετε? Είχαν απαγορεύσει. Εγώ επέμενα όμως ότι πρέπει να φύγω. Έβλεπα ότι έπρεπε να πάω. Είχα και το χρόνο και ότι έπρεπε να πάω. Επέμενα λοιπόν. Επενέβη στον αξιωματικό που είχε το πρόσταγμα κάτω και είπε στον προηγούμενο από μένα να βάλει μπροστά να φύγει από εκεί, γιατί με εμπόδιζε και δεν μπορούσα εγώ να απογειωθώ. Πράγματι έβαλε μπροστά ο άνθρωπος, με το ζόρι εδώ που τα λέμε απογειώθηκε, και μετά από αυτόν απογειώθηκα κι εγώ, και ήταν περίπου στις 12 και 25 και 26 για την ακρίβεια. Εσείς τι ώρα φτάνετε πάνω από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας? Μετά από 3 ώρες περίπου. Και ποιο είναι το σκηνικό το οποίο συναντάτε? Να σας πω πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, ναι, σας ακούμε. Δυσυνέντησα. Το δρομολόγιο το έμαθα, σας είπα, από τον συνάδελφο. Πήγαμε την Πάκη, από εκεί πηγαίνα στον 34, εγώ δεν πήγα στον 34. 34 παράλληλο εννοώ. Μόλις πέρασα το Τιμπάκι και μπήκα στη θάλασσα, πήγα αριστερά για την Κύπρο, διότι δεν χρειαζόταν να πάω στο 34. Δεν είχαν οι Τούρκοι αεροπλάνα στη διαδρομή για να μας αναχαιτήσουν, ούτε ραντάρ για να μας πιάσουν και να κατευθύνουν το αεροπλάνο να αναχαιτήσουν, αν είχαν αεροπλάνα. Να φανταστείτε, ως την Αντάλια είχαν μόνο F5, τα οποία ήταν χωρίς ραντάρ, και δεν ήταν δυνατόν να μας αναχαιτήσουν 120 μίλια περίπου νοτίως της Τουρκίας, στα 500 πόδια, 700 περίπου, χωρίς φώτα. Δεν ήταν δυνατόν να μας αναχαιτήσουν.
Πάνω από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, περιγράψτε μου σας παρακαλώ, πάνω από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όταν φτάνετε, ποια είναι η εικόνα? Μόλις έφτασα απάνω από το αεροδρόμιο, είδα να έρχονται από κάτω τα τροχιοδεικτικά βλήματα, μα πάρα πολλά. Λες και ήταν, πώς τα λένε, τα γάμος γινότανε. Λοιπόν, μάλιστα δεν τα περίμενα φυσικά. Όταν τα είδα αυτά, λέω στους άλλους, λέω, κοίταξε, μας βάζουν. Και είπα και δύο άσχημες κουβέντες που δεν λέγονται τώρα. Συνέχισα σίγουρα τον κύκλο του αεροδρομίου και πήγα και προσγειώθηκα χωρίς φώτα. Τις προβολείς τους άναψα, διότι μπορούσα πλέον να τους ανάψω όταν πλέον είχα μπει στο διάδρομο μέσα. Όταν προσγειωθήκατε, κύριε Πετρουλάκη, όταν προσγειώνεστε στο αεροδρόμιο, λοιπόν, ποιους συναντάτε στο αεροδρόμιο και τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πρέπει να ξεφορτώσετε και τα πυρομαχικά που φέρνετε, που κουβαλάτε? Ναι. Πράγματι πήγα και στάθμευσα εκεί που είπανε. Και εκεί λέω, δεν βρήκα κανένα και λέω στον πύργο, λέω, δεν βλέπω κανένα να ξεφορτώσει. Και μου λέει, και ποιον περιμένεις? Λέω, κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ, και ξεφορτώσαμε οι τρεις μας, οι τρεις του πληρώματος, όλα τα πυρομαχικά, τα οποία ήταν πάνω από 3,5 τόνους υπολογίζω. Μάλιστα. Και μετά τι έγινε στη συνέχεια, αφού ξεφορτώσατε? Μετά την... ξαναπήρα το αεροπλάνο και απογειώθηκα. Μετά την απογείωση, μου είπε, με διέταξε ο πύργος από κάτω, να καλέσω στις συχνότητες τις γνωστές, να καλέσω τον 14, τον προηγούμενο από μένα, γιατί δεν είχε εμφανιστεί. Πράγματι τον κάλεσα σε πολλές συχνότητες, δεν με άκουσα, δεν μιλήσαμε, και γύρισα πίσω στον πύργο και του λέω, ξεχάστε τον αυτόν, υπονοώντας ότι μάλλον έχει χαθεί, έχει σκοτωθεί. Κύριε Πετρουλάκη, λοιπόν, εσείς, κύριε Πετρουλάκη, εδώ εσείς, πρέπει εσείς... να σας πω, ναι. Α, με επιτρέψετε. Παρακαλώ. Θα με επιτρέψετε. Εδώ όταν έψαχνε συχνότητες στον συνάδελφο, άκουσα στη κοινή συχνότητα του ΝΑΤΟ, για αυτούς που γνωρίζουν τη 257,8, τα αεροπλάνα να απογειώνονται από την Κόνια και από τον Τσιρλίκ. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί μιλούσαν στην κοινή συχνότητα του ΝΑΤΟ μάλιστα. Στην κοινή συχνότητα του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω πώς είχαν... Ναι. Ναι, συνεχίστε, συνεχίστε. Δεν ξέρω πώς είχαν απογειωθεί πιο μπροστά από αυτούς που άκουσα εγώ, αλλά από ό,τι έμαθα, μόλις απογειώθηκα, μετά από 5 λεπτά ήρθαν τα αεροπλάνα, τα τουρκικά, και καταστρέψανε, βγάλανε εκτός ενέργειας το αεροδρόμιο. Το χτυπήσανε πολύ σκληρά. Κύριε Πετρουλάκη, εσείς ήσασταν το τελευταίο αεροσκάφος το οποίο απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Μετά από σας το αεροδρόμιο κλείνει. Καλά τα λέω? Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό ζήτησα από παλιότερους πρεσβευτάς της Κύπρου, αν είναι δυνατόν, όταν θα βγει το αεροδρόμιο της Λευκωσίας σε ενεργεία, να είμαι στο πρώτο αεροπλάνο που θα πάει εκεί, εγώ και το πλήρωμά μου, αν είναι δυνατόν. Μια και είμαστε οι τελευταίοι που το κλείσαμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πραγματοποιηθεί η ευχή μου. Ελπίζουμε και εμείς να πραγματοποιηθεί η ευχή σας, αλλά για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, και αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και 45 χρόνια, κύριε Πετρουλάκη. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε τη σύνδεση με το Ρέθυμνο. Ήταν κατάλληλα αυτά τα αεροσκάφη για να κάνετε αυτή την αποστολή? Μια χαρά ήταν τα αεροπλάνα. Όσοι λένε το αντίθετο, δεν λένε την πραγματικότητα. Τα αεροπλάνα ήταν μια χαρά για τη δουλειά που κάναμε. Μάλιστα θα μου επιτρέψετε τώρα να πω, επειδή άκουσα στη Βουλή των Ελλήνων το 77-78 κάπου εκεί ένα υψηλό παράγοντα της Βουλής να ισχυρίζεται ότι ξένες δυνάμεις μας εμπόδισαν να πάμε στην Κύπρο.
Αυτό δεν είναι σωστό, διότι και να θέλανε δεν μπορούσαν να μας παρεμβάλλουν τα όργανα του αεροσκαφού μας. Και θα με επιτρέψετε πάλι να πω ότι αυτές οι αποστολές, αυτές τις αποστολές χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούνται ακόμα βασικά το υψόμετρο που αυτό δεν παρεμβάλλεται, το ταχύμετρο που γι' αυτό δεν παρεμβάλλεται, η ραδιοπηξίδα που ευτυχώς οι γραμμές, οι μαγνητικές γραμμές δεν αλλάζουν, δεν μπορούν να παρεμβληθούν, και το χρονόμετρο. Αυτά τα τέσσερα όργανα χρησιμοποιούμε σε αυτές τις αποστολές. Δεν μπορούσαν τίποτα και να θέλανε να παρεμβάλλουν για να μας εμποδίσουν να πάμε στην αποστολή μας. Μάλιστα. Κύριε Πετρουλάκη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακούω. Άλλο. Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι λέγεται ότι οι Εγγλέζοι μας εμπόδισαν και μάλιστα στείλαν και ένα σήμα στην Ελλάδα να μην ξαναπάμε στην Κύπρο γιατί θα μας καταρρύψουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Απλώς το σήμα εστάλει πράγματι, αλλά δεν τα έλεγε αυτά, έλεγε άλλα πράγματα, και πήραν την αφορμή από ένα συναδελφό ο οποίος πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο του ακροτηρίου ως μη όφιλερ και σημάστε σε χαμηλό ύψος, και από εκεί ορμόμενοι οι Βρετανοί στείλανε το σήμα στην Ελλάδα λέγοντας ότι μην ξαναπεράσετε από το αεροδρόμιο, από την περιοχή μας, γιατί ίσως να σας χτυπήσουμε. Αυτό άλλαξε τελικά και έγινε, οι Βρετανοί μας απαγόρευσαν να πάμε στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μάλιστα. Κύριε Πετρουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και εμείς να ευχηθούμε να υλοποιηθεί η επιθυμία σας και η ευχή σας να είστε πράγματι μέλος του πρώτου πληρώματος που θα προσγειωθεί, εφόσον βέβαια ελθεί το Κυπριακό και εφόσον ανοίξει το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, του πρώτου πληρώματος που θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ στο ρεύμα. Σαν επιβάτη. Σαν επιβάτη. Σαν επιβάτη. Σαν επιβάτη. Πολύ. Να είστε καλά. Καληνυχτήσω το πάντα σας, να καληνυχτήσω. Να είστε καλά, κύριε Πετρουλάκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο. Να ξεκινήσω από τον κύριο Σκεκαβέλα. Εσείς, κύριε Σκεκαβέλα, που υπηρετήσατε σε υπηρεσιακές θέσεις και στο ΓΕΦ και στο ΓΕΣ, γιατί ήταν αποστολή αυτοκτονίας η επιχείρηση Νίκη? Μετά από αυτά που ακουστήκανε, τα πάρα πολύ κατατοπιστικά, κύριε Φασουλά, θέλω να κάνω μια σύνοψη της επιχείρησης αυτής, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, χαρακτηρίστηκε αποστολή αυτοκτονίας. Πράγματι, αυτή η επιχείρηση, η οποία, όπως είπατε, αφορούσε μια αραποβατική ενέργεια για μεταφορά της αλφα μοίρας καταδρομών από τα Χανιά στην Κρήτη, με 15 νοράτλες. Στην τα Χανιά στην Κύπρο. Από τα Χανιά στην Κύπρο, με 15 νοράτλες. Τη νύχτα 21 προς 22 Ιουλίου υπήρξε μια επικίνδυνη, πάρα πολύ επικίνδυνη και εξαιρετικά δυσχερής επιχείρηση, γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκε και αποστολή αυτοκτονίας. Και τούτο γιατί σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε από τον υπαρχηγό της ελληνικής αεροπορίας εκείνη το Νοέμβριο του 1974, πρώτα είχε τα εξής, δεν είχε καμία προϋπόθεση επιτυχίας. Έτσι αναφέρει ο υπαρχηγός της αεροπορίας και μετά την εκτέλεση της επιχείρησης. Δεν υπήρχε προετοιμασία. Ναι, πρώτα δεν υπήρξε καμία προετοιμασία. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο από το γερό της Ειρήνης. Σαν πρόβατα επισφαγή, δηλαδή πηγαίνατε στη... Η σχεδίαση έγινε καθοδόν. Δεύτερον, η περιοχή η οποία είχε επιλεγεί για την προσγείωση της αερομεταφερόμενης δύναμης ήταν υπό τον έλεγχο του εχθρού. Ο εχθρός ήταν δίπλα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το έλεγχε το αεροδρόμιο και με αντιεροπορικά πυρά, αλλά και με όπλα καμπύλης τροχιάς. Μπορούσε να ελέγξει δηλαδή ανά πάσα στιγμή όλες τις δραστηριότητες μέσα στο αεροδρόμιο. Τα αεροσκάφη, ο κύριος Πτέραρχος, είπε ότι ήταν κατάλληλα. Η έκθεση όμως του υπαρχηγού τότε της αεροπορίας λέει ότι ήταν ακατάλληλα. Μάλιστα, αυτό το ξέρουμε κι εμείς, γιατί ένα μήνα πριν είχαμε εκπαιδευτεί ως αλεξιδιωτές και αυτά τα αεροσκάφη ήταν καθυλωμένα. Είχε βγει εντολή, όπως γράφει και στην έκθεσή του ο υπαρχηγός της αεροπορίας, εντολή να μην πετάνε τα αεροσκάφη με προσωπικό πάνω από τη θάλασσα.
Λοιπόν, ήταν πεπαλαιωμένα, μάλιστα τα μισά από αυτά, γράφει στην έκθεσή του, ήταν κατηγορία ζήτα, δηλαδή άχρηστα, και επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπηρεσία, στην ενεργό χρήση, λόγω της κρίσεως. Είναι υπερβολικός ο όρος φέρετρα? Είναι υπερβολικός ο όρος? Εντάξει. Όχι. Όχι, δεν είναι υπερβολικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πεπαλαιωμένα τα αεροσκάφη. Και το πιο σημαντικό, για να αναγυφθεί μια τέτοια αεροπορική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει αεροπορική υπεροχή. Δεν γίνεται ποτέ μια τέτοια επιχείρηση εάν δεν υπάρχει αεροπορική υπεροχή. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε καμία αεροπορική προστασία από μαχητικά αεροσκάφη. Είχαμε όμως μαχητικά. Είχαμε μαχητικά. Είχαμε Phantom για την εποχή. Είχαμε. Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και υπεροχή στον αέρα εναντί των Τούρκων σε σχέση με τα Phantom. Από ό,τι λένε οι. Ναι, από ό,τι λένε τουλάχιστον. Η ειδική αυτό υπήρχε. Πάντως. Δεν υπήρχε όμως προστασία της αποστολής από μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό θέλω να πείτε, κύριε Σιγκαβελό. Δεν υπήρξε. Δηλαδή, η προστασία για να κάνεις τέτοια επιχείρηση έπρεπε να έχεις τη δυνατότητα να υποστηρίξεις αυτή την αερομεταφερόμενη δύναμη μέχρι εκεί που θα προσγειωθεί στο πεδίο της μάχης. Λοιπόν, και ο δικός σας χώρος διασποράς, να το διευκρινίσουμε για τους τηλεθεατές που δεν το γνωρίζουν, της Αλφα Μοίρας δεν ήταν η Κύπρος, ήταν το Δωδεκάνησα. Δεν είχε καμία σχέση με την Κύπρο. Ασφαλώς η αποστολή της Μοίρας ήταν να αναπτυχθεί στα Δωδεκάνησα και από εκεί να υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις με καταδρομικές ενέργειες, ακόμη και στο εσωτερικό του εχθρού. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, απέναντίας η τουρκική αεροπορία. Είπε ο κ. Πτεραρχός ότι δεν έχει δυνατότητες ραντάρ να πετάξει κτλ. Η έκθεση που έχω διαβάσει του υπαρχηγού τότε της αεροπορίας λέει ότι είχαν αεροσκάφη νυχτός και παντός καιρού και τους κάνει εντύπωση πως δεν τα αποσύραν τη νύχτα εκείνη της επιχείρησης. Λοιπόν, δεν είχε κανένα στοιχείο το οποίο θα επέτρεπε να είμαστε αισιόδοξοι για την επιτυχία αυτής της επιχείρησης. Η μοναδική περίπτωση για να επιτύχει η επιχείρηση ήταν να υποστεί τέλειο ευκινδυασμό, απόλυτο ευκινδυασμό ο εχθρός. Πράγμα το οποίο για καλή μας τύχη. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε και είμαστε σήμερα εμείς εδώ. Δεν θα ήμασταν εδώ, εάν δεν επιτυχάνε το. Εκτός από το Νίκη 4, το οποίο έπεσε. Θα έρθουμε σε αυτό, Γιάννη, θα έρθουμε στο Νίκη 4 και τι ακριβώς έγινε. Και με νεκρούς μέσα από το Νίκη 6 που θα δούμε και αργότερα. Δεν ξέρω, κύριε Σιακαβέλα, αν έχετε ολοκληρώσει την. Ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι στο εμφυνδιασμό που βοήθησε και ο ίδιος στην επιτυχία της επιχείρησης Νίκη, γιατί τελικά η επιχείρηση Νίκη μετά τον εμφυνδιασμό του εχθρού επέτυχε. Έστω και αν είχε αρκετές απώλειες. Αρκεί να σας πω ότι από τα 15 αεροσκάφη που ξεκινήσαν από εδώ, 13 βρήκανε την Κύπρο. Δύο δεν τα βρήκανε. Και από τα 13 αυτά αεροσκάφη, τα 4 αεροσκάφη καταστραφήκαν ολοσχερώς, το ένα δε μαζί με όλο το προσωπικό, εκτός από έναν καταδρομέα, το Θανάση του Ζαφυρίου, ο οποίος ως εκ θαύματος γλίτωσε. Από το Νίκη 4. Ναι, από το Νίκη 4. Λοιπόν, βοήθησε όμως και ο εχθρός ο ίδιος, χωρίς να το θέλει, στην επιτυχία αυτής της επιχείρησης. Πρώτα-πρώτα, όπως είπε προηγουμένως, που είχε αποσύρει τα αεροσκάφη αναχέτησης, ενώ είχε τη δυνατότητα να αναχαιτήσει τα μεταγωγικά αεροσκάφη, και δεύτερον, δεν είχε την πρόνοια να χρησιμοποιήσει βόμβες ισχυρές ούτως ώστε να καταστήσει το διάδρομο του αεροδρομίου δύσκολο επισκευάσιμο. Με αποτέλεσμα, σε 2-3 ώρες κατόρθωσε οι υπηρεσίες του αεροδρομίου να επισκευάσουν τους διαδρόμους και να μπορέσουν να τροχοδρομήσουν και τα αεροσκάφη. Τώρα, εδώ όμως, ο απόλυτος ευθυνδιασμός που επετέφθη σε ό,τι αφορά τον εχθρό, επετέφθη γιατί τηρήθηκε υπερβολική, θα έλεγα, μυστικότητα. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να ευθυνδιαστούν και οι δικές μας δυνάμεις. Δηλαδή, ο τότε διοικητής, αεροπορικός διοικητής της Κύπρου, για να μην διαρρεύσει το μυστικό της επιχείρησης. Ναι, να μην διαρρεύσει το μυστικό της επιχείρησης, προτίμησε να μην ενημερώσει ούτε τους επιτελείς του ΓΕΦ. Δηλαδή, το διευθυντή επιχειρήσεων του ΓΕΦ, από ό,τι διάβασε τις καταθέσεις, τον ενημέρωσε την ώρα εκείνη που πήγε να υπογράψει το σήμα δέσμευσης των. Με αποτέλεσμα, φτάσαν τα αεροσκάφη από τις 1,5 ώρα κάτω, 2 πανά, και το σήμα δέσμευσης των εταιρεοπορικών έλεγε από τις 2 ώρα. Και λέτε για το σήμα δέσμευσης, το έχουμε εδώ το σήμα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Μανώλης, ο Παπανικήτος, ο σκηνοθέτης, μπορεί να το δείξει. Λέει το σήμα αυτό μέσα. Αυτό εδώ είναι το σήμα το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα, το οποίο εστάλει με καθυστέρηση και λέει ακριβώς 1:40. 1:40 έβγαινε και λέει από 2 η ώρα, λέει. Αυτό εδώ είναι το σήμα που εστάλει. Εν τω μεταξύ είχαν φτάσει τα αεροσκάφη.
Με αποτέλεσμα, δηλαδή, σκέφτομαι τι θα λέγανε οι Τούρκοι για μια αεροπορική επιχείρηση που την χτυπάγαμε εμείς. Οι Τούρκοι δεν αποκλείεται να νομίζουν ότι οι ίδιοι κάνανε επιχείρηση να καταλάβουν τον αεροδρόμιο, γιατί έχει κυκλοφορήσει και μια τέτοια. Μάλιστα. Κύριε Κολοκοντρώνη, να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Εσείς είσαστε υπολοχαγός, είσαστε στο Μάλεμε. Πότε μαθαίνετε εσείς ότι θα πάτε στην Κύπρο? Ήταν γνωστό, ακούστηκε και εδώ στη συζήτηση, ότι η αποστολή της Μοίρας δεν ήταν να πάει στην Κύπρο, ήταν να πάει, αν υπήρχε θέμα, στα νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου συγκεκριμένα. Εσείς λοιπόν, που λέει ο Μανώλης Βαγκίντας, να ισιώσουμε το συγκεκριμένο αυτό εδώ που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, την αποκάλυψη είναι το σήμα το οποίο εστάλει προς τα αντιαεροπορικά με καθυστέρηση, αλλά η καθυστέρηση αυτή ήταν μοιραία, γιατί χτυπήθηκαν αποφύλια πυρά ελληνικά αεροσκάφη και χάθηκαν 27 καταδρομής, Γιάννη, και 4... 20, ναι, 29. 29 και 4 αεροπορικοί. Και 4 αεροπορικοί. Να επιστρέψω στον κύριο Κολοκοντρώνη. Εσείς πότε μαθαίνετε, πότε αρχίζει να συζητιέται στη μοίρα ότι θα πάτε στην Κύπρο? Το μάθατε, σας είχαν ενημερώσει ότι πάτε, ή ξαφνικά σας μάζεψε ο διοικητής ο κύριος Παπαμελετίου, σας ενημερώνει, ξέρετε, πήρα μια διαταγή και φεύγουμε? Το απόγευμα της 21ης, Κυριακή δηλαδή, ο διοικητής έλαβε τη διαταγή από το διοικητή καταδρομών ότι να πάρει τη μοίρα και να πάει Κύπρο με τα σκάφινων Άτλας. Αμέσως συγκεντρώνει τους αξιωματικούς, τον υποδιοικητή, τον ταγματάρχη Αβραμίδη Άγγελο, τον διευθυντή τρίτου γραφείου, ταγματάρχη Μανουρά Βασίλειο, τον διευθυντή δευτέρου γραφείου, ο Κυριάκο Δημήτριο, τους διοικητάς των πέντε λόγων, του 41 που ήμουν ο υποφαινόμενος, του 42 που ήταν ο υπολογαγός Ρούκας, του 43 που ήταν ο λογαγός Κιουτσούκης, του λόγου υποστηρίξεως με τον υπολογαγό Ντούβα Νικόλαο και του λόγου διοικήσεως τον Μπαραμπούτη Γεώργιο. Κάνετε σύσκεψη λοιπόν. Σας φωνάζει για σύσκεψη. Βεβαίως. Λοιπόν, εκεί σας αποκαλύπτει, εκεί μας ενημερώνει, μας ενημερώνει για τη νέα αποστολή που πήραμε. Δηλαδή, αερομεταφορά από το αεροδρόμιο της Σούδας στην Κύπρο με αεροσκάφη Νοράτλας. Είναι εντολή που το έδωσε ο Γιάννακας, όπως είδαμε και στο βίντεο. Ναι, όπως είδαμε και από μελετήριο, μέχρι αύριο 10 η ώρα, γιατί μετά οι κατέχοντες. Όπα, γιατί εδώ κάνουμε μια μικρή στάση, πριν συνεχίσουμε σε σχέση με το πώς εσείς πήγατε από τα Χανιά. Ο αείμνηστος Παπαμελετίου λέει στο βίντεο ότι εγώ παίρνω μία διαταγή από τον Γιάννακα για να φύγω, αλλά μην ανησυχείς, του λέει, μέχρι αύριο στις 10 το πρωί θα είναι όλα οκ. Okay. Μακάρι οι κρατούντες. Μακάρι οι κρατούντες. Ναι, εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς ξέρανε, που το θέτει και ο ίδιος ο Παπαμελετίου, πώς γνωρίζανε στο ελληνικό Πεντάγωνο ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα υπάρχει εκεχηρία και θα έχουν όλα τελειώσει? Εδώ αφήνει καθαρά, το πω εγώ, αφήνει καθαρά λοιπόν να εννοηθεί ο κύριος, ο αείμνηστος Παπαμελετίου, ότι η δουλειά στην Κύπρο ήταν στημένη. Δηλαδή η λέξη προδοσία την οποία επικαλούμαστε και δεν είναι βαριά, ήταν μια πραγματικότητα. Μα αγαπητέ Γιάννη, είναι δυνατόν να πας στον πόλεμο το με τελαμόνες? Μόνο με τελαμόνες. Και αν δεν έφευγε ο κύριος Πετρουλάκης, δεν επέμενε να πετάξει, που ήταν φορτωμένος με πυρομαχικά, εννοώ το αεροσκάφος, δεν θα είχε η μοίρα για να πολεμήσει, γιατί εμείς εξετάζουμε τη νίκη. Η Αλφα μοίρα έχει δράσει την επόμενη μέρα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου δημιουργείται νεκρή ζώνη από αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν μάχη. Μην πάμε και, Γιάννη, και στο Δατήλα 2. Πάμε, αυτό, αν δεν είχαν αυτό, αυτά τα πυρομαχικά, πώς θα πολεμούσε η Αλφα μοίρα? Με τις τελαμόνες. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές πώς εξελίχθησαν τα γεγονότα. Ναι, λοιπόν, εσάς γίνεται η σύσκεψη. Σας ενημερώνει λοιπόν ο διοικητής ότι, κύριε, πάμε Κύπρο. Μάλιστα. Σας το είπε. Λοιπόν, και αρχίζετε τις προετοιμασίες. Και μάλιστα όχι πάμε μόνο Κύπρο, μας είπε και το τι να πάρουμε. Όχι απλώς τα πυρομαχικά και το φόρτο που προβλέπεται για την αερομεταφορά, αλλά όσο μπορούσαμε περισσότερα πυρομαχικά και νερό. Λοιπόν, βασικά τα πυρομαχικά, για να μπορούμε να αντιπεξέλθουμε, γιατί δεν ξέραμε τι θα συμβούνε. Επιπλέον πήρε και τα πυρομαχικά β' γραμμής που ήταν, που ελέγχθη προηγουμένως με τον Πετρουλάκη, που ήταν το 14 και το 15, το νίκη 14-15 είχαν πυρομαχικά, ώστε να μπορέσει η μοίρα να αντιπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, στις αποστολές που θα ετίθενται. Και βαρέα όπλα, κύριε Κολοκοτρώνη. Ναι, και βαρέα όπλα. Ναι, ό,τι είχαμε. Ναι.
Αμέσως επιβιβαστήκαμε σε... τιμάσαμε τους λόγους με το φορά, επιβιβαστήκαμε σε αυτοκίνητα και μεταφερθήκαμε στο αεροδρόμιο Σούδας, όπου εκεί μας περίμεναν τα Νοράτλας. Επιβιβαστήκαμε σε αυτά και στις μία δημιουργία ανά αεροσκάφος περίπου, δηλαδή 27 με 30 άτομα σε κάθε αεροσκάφος, και στις 22 και 35 απογειώνεται το πρώτο αεροσκάφος με την κωδική ονομασία Νίκη 1. Και συνεχεία, ανά 5 λεπτά, συνέχισαν και απογειώθηκαν όλα με το τελευταίο του κυρίου Πιτρολάκη που ελέγχθη προηγουμένως. Ένα λεπτό. Η επιχείρηση Νίκη παίρνει την ονομασία Νίκη διότι την ώρα που έγινε η ενημέρωση από τον αρμόδιο αξιωματικό της αεροπορίας προς τους αεροπόρους, λοιπόν, για το πού θα πάνε, πώς θα πετάξουν και πώς θα κινηθούν, είπαν πώς θα την ονομάσουμε την επιχείρηση, παιδιά. Πετάχθηκε λοιπόν ένας αξιωματικός και είπε Νίκη. Αεροπόρος. Λοιπόν, ναι. Είπε Νίκη. Από εκεί λοιπόν πήρε το όνομα Νίκη, η επιχείρηση. Γιατί θα νικήσουμε, ναι. Νίκη, γιατί θα νικήσουμε. Λοιπόν, αυτό από εκεί λοιπόν πήρε το όνομα. Συνεχίζετε, κύριε Κολοκοντρώνη. Η πτήση των αεροσκαφών έγινε σε συνθήκες αντίξωσης και επικίνδυνης, όπως ελέγχθησαν και προηγουμένως. Αλλά όμως χάρη στους ηρωικούς πιλότους, κατάφεραν με αυτοθυσία και ηρωισμό να φτάσουν στην Κύπρο, να προσγειώσουν τα αεροσκάφη κάτω από καταιγιστικά αντιεροπορικά πυρά δικά μας, να αποβιβάσουν το προσωπικό που μετέφεραν και τα πυρομαχικά και το υλικό ότι είχα το κάθε αεροσκάφος και συνεχεία να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Εκτός από 4 τα οποία λόγω βλάβης δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Και τα κάψανε. Φυσικά η αύξηση μας στο αεροδρόμιο Λευκοσίας δεν έγινε σε φυσιολογικές συνθήκες. Και τι εννοώ. Ενώ αερομεταφέρεται μια μονάδα καταδρομών, το σήμα όπως ελέγχθηκε προηγουμένως δέσμευσης των αντιεροπορικών πυρών υπεγράφει στη μία μισή ώρα. Μία αυτό που έδειξε. Ναι, μία και 40. Ένα σήμα όταν υπογράφεται για να μεταδοθεί και να πάει στο κάθε αντιεροπορικό όπλο θέλει κάποιο μεγάλο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν η μία έγκαιρη ενημέρωση των αντιεροπορικών είχε σαν αποτέλεσμα να βληθούν όλα τα αεροσκάφη. Ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Πετρουλάκη να λέει ότι ευάλετο και αυτός. Να συντριβεί το Νίκη 4 στο λόφο Μακεδονίτισσας πριν από το διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 καταδρομείς του δευτέρου λόχου, του 42 λόκ, του υπολοχαγού Ρούκα Δημοσθένη και ένας ο Θανάσιος Ζαφυρίου να διασωθεί βαριά τραυματισμένος. Ομοίως και το τετραμελές πλήρωμα χάθηκε και αυτό. Να βληθεί κέρια το Νίκη 6 που ακολουθούσε, που επέβαινε δημιουργία του λόχου μου με τον υπολοχαγό Μπένο Σταύρο, να σκοτωθούν 2 καταδρομείς και να τραυματιστούν 9 κατά την πτήση. Όμως οι ηρωικοί πιλότοι κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια και να βγουν όλοι έξω από το αεροπλάνο. Εδώ θα μου επιτρέψετε, θέλω ένα λεπτό να ακούσουμε τον αείμνηστο Μπένο σε μία μαρτυρία σχετικά με... περιγράφει... Δεν το έχουμε ακόμα, μου λέει ο αρχισυντάκτης, θα το έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, που περιγράφει τις σκηνές ενώ έχει χτυπηθεί τον Νίκη 6. Θα το έχουμε σε λίγο να ακούσουμε την μαρτυρία. Έτσι, αντί να μας περιμένουν φίλια τμήματα για να μας υποδεχτούν, μας περίμεναν φίλια αντιεροπορικά πυρά με το αποτέλεσμα που είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Κύριε Κοϊμτζόγλου, εσείς είσαστε από την τρίτη μοίρα. Λοιπόν, εσείς πώς ενημερώνεστε, πώς φτάνετε στη Σούδα, πώς ενσωματώνεστε στην αποστολή και περιγράψτε μας την εμπειρία σας. Εμείς βρεθήκαμε στο κέντρο εκπαιδεύσεως μονάδων καταδρομών από την ημέρα της επιστράτευσης, δηλαδή το Σάββατο το πρωί, και ασχολούμασταν με την προετοιμασία των μονάδων επιστρατεύσεως του κέντρου. Την Κυριακή το απόγευμα μας φώναξε ο διοικητής του γραφείου, εμένα, τον δίδυμο αδερφό μου και τον συμμαθητή μου τον Πιτσιδήμο και μας είπε ότι θα φύγετε, έχετε φύλο πορείας για την Α μοίρα και θα φύγετε από τη Γ μοίρα που ήταν τότε μέσα στο κέντρο εκπαιδεύσεως και θα πάτε μαζί με στρατιώτες στα Χανιά. Πόσους στρατιώτες? Ήταν 2 αεροσκάφη, ήταν γύρω στους 60 στρατιώτες. Σας είπανε μέχρι τα Χανιά, δεν σας είπανε που θα πάτε από εκεί? Θα πάμε στα Χανιά για να ενισχύσουμε τη μοίρα η οποία
την Αλφα Μοίρα, γιατί δεν είχε συμπληρώσει την αποστολή συμπληρώσεως της. Και έτσι εγώ με τον αδερφό μου, τον Πιτσιδήμο και άλλους 60 στρατιώτες, μεταξύ αυτών και τον επιλογία Ιακουβίδη, βρεθήκαμε σε δύο νοράκλα στην Ελευσίνα, επιβιβαστήκαμε, πετάξαμε, φτάσαμε στη Σούδα και εκεί ενσωματωθήκαμε με τα υπόλοιπα αεροσκάφη της Μοίρας, χωρίς να κατεβούμε καθόλου στη Σούδα εμείς, και ακολουθήσαμε τη αν ροή. Δεν κατεβήκατε καθόλου? Όχι. Στη Σούδα που το φτάσατε, δεν σας είπαν που θα πάτε? Το καταλάβαμε. Ποιος να μας το πει? Δεν σας το είπαν όμως. Κανένας το καταλάβετε ότι θα πάτε στην Κύπρο. Κανένας δεν μας το είπε. Κάτι καταλάβαμε όταν πήγαμε στην Ελευσίνα, γιατί στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας πριν απογειωθούμε εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του Γιάννακα, και επίσης στο αεροδρόμιο ήταν ο Μπόλαρης, ο οποίος μας έβαλε εμένα και τον αδερφό μου στο ίδιο αεροπλάνο. Με συγχωρείτε. Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας είπατε, ναι, καλά κατάλαβα, εμφανίστηκε ο Γιάννακας. Το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο του Γιάννακα. Το είδατε στο Γιάννακα. Το αυτοκίνητο με τη σημαία με το ένα άστρο. Και ήρθε υπενθυμίζουμε στους τηλεθεατές, είτε όταν ήταν ο υπεύθυνος των δυνάμεων καταδρομών. Ο διοικητής δυνάμεων καταδρομών του Πενταγώνου. Αυτός δηλαδή που συνομίλησε με τον αείμνηστο Παπαμελετίου, yeah, και που του έδωσε τις εντολές και τις διαταγές για να ετοιμαστεί, yeah, για Κύπρο. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, για να μην να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές για ποιο απρόσωπα μιλάμε. Και λέτε, κύριε Κομιτζόλου, ότι με το αυτοκίνητο αυτό εμφανίστηκε και αποβιβάστηκε ο Μπόλαρης. Ναι. Και ποιοι άλλοι? Δεν ήξερα κανέναν άλλον. Απλώς, ναι, τον Μπόλαρη ήξερα, που τον γνώρισα όταν περνούσαμε τη σχολή πεζικού, την οποία περνούσε και αυτός, και παίζαμε ποδόσφαιρο ανθιπολογαγή εμείς, ταγματάρχες τότε αυτοί. Μάλιστα. Στο αεροσκάφος που είχατε επιβαστεί, είχαν επιβαστεί και άλλοι που τους είδατε για πρώτη φορά? Είχε μέσα. Στο δικό μου αεροσκάφος ήμουν εγώ, ο αδερφός μου, ο ταγματάρχης Βέργης Νικόλαος, ο ταγματάρχης Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, ο υπίατρος Κωστινάς Κωνσταντίνος, ο οποίος πήγαινε σαν γιατρός για τη Μοίρα, και ο Ιακουβίδης, ο επιλογίας Ιακουβίδης. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν από τη Γάμα Μοίρα και πήγαινε και αυτός μαζί με τους στρατιώτες κάτω στην Αλφα Μοίρα. Εσείς πώς το βιώσατε την ώρα που φτάσατε στη Λευκωσία? Ίδια υποδοχή και σε εσάς, βέβαια. Ίδια υποδοχή και σε εμάς. Όταν προσγειωθήκαμε, αποβιβαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω στο αεροπλάνο, πήραμε τα πυρομαχικά και όπλα, διότι είχαμε πάω επάνω στο αεροσκάφος που ήμουν εγώ, και έφυγε το αεροσκάφος. Ήμασταν κάτω πεσμένοι στο έδαφος, ήταν σκοτεινά παντού, και ο Βέργης διατάζει τον αδερφό μου να σηκωθεί και να περπατήσει. Και αν λέει φωνάξω θα πέσεις κάτω. Σηκώνεται ο αδερφός μου, περπατάει στο σκοτάδι μέσα, και εκείνη την ώρα βλέπει από απέναντι ένα φως, ένα φακό να πλησιάζει προς εμάς. Και τον φωνάζει ο Βέργης, πέσε κάτω. Πέφτει κάτω, κάτι αυτός που ερχόταν με το φακό κάτι είπε, και γνώρισε τη φωνή του ο Βέργης, διότι ο Βέργης ήταν πριν από ένα χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, στη Κύπρο, και είχε τον αξιωματικό αυτόν, τον είχε στη Μοίρα, και ήταν ο ανθιπολογαγός Κότσαλης. Μάλιστα. Και έτσι έγινε η αναγνώριση, αλλιώς θα τον χτυπούσαμε. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα. Μια και αναφερθήκαμε στο Νίκη 6, το οποίο χτυπήθηκε, το Νίκη 4, χάθηκαν 27 καταδρομής και τα 4 μέλη του πληρώματος. Το Νίκη 6 χάθηκαν 2 καταδρομής, είχαμε και τραυματίες. Έχουμε όμως τώρα, από ό,τι μου λέει ο αρχισυντάκτης, να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία, το ηχητικό, το αείμνηση του Σταύρου Μπαίνου, υπολοχαγός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σταύρου Μπαίνου. Λοιπόν, να ακούσουμε. Ο οποίος ήταν μέσα στο Νίκη 6. Ήταν μέσα. Περιγράφει την κατάσταση τη στιγμή μέσα που δεχόντουσαν στο αεροσκάφος. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Σταύρου Μπαίνου. Κινητήρες συγγύσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βλήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αυξάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μαγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά. Συγκλονιστική η μαρτυρία.
από το να είμαι στο Σταύρο Μπένο υπολογαγός στην επιχείρηση Νίκη. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για στο δεύτερο μέρος ποια ήταν η δράση της μοίρας στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα, φάκελος της Κύπρου, επιχείρηση Νίκη. Συζητάμε για την μοναδική στρατιωτική βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα λίγες ώρες μετά την τουρκική εισβολή το 1974 στην Κύπρο. Σε αυτό το σημείο θα θέλω να συνδεθούμε με την Οδό Θεμιστοκλέους και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κομμάντος 74, τον κύριο Παναγιώτη Αφάλη. Ο κύριος Αφάλης ήταν λοκατζής τότε στην επιχείρηση Νίκη. Καλησπέρα κύριε Αφάλη. Καλησπέρα κύριε Φασουλά. Για πείτε μας καταρχήν εσείς πώς λοκατζείς, πώς βιώνετε αυτή την επιχείρηση. Και μετά θα έρθουμε και στα θέματα τα οποία απασχολούν το Σύλλογο. Εμείς να χαιρετήσουμε πρώτα τους συμπολεμιστές μας, Μάλαμα Δημήτρη από την Καλαμάτα, τον Τζίνι τον Βασίλη από την Ορεστιάδα, τον Ηλιάκη τον Ζαχαρία από την Αυστραλία, τον Γεωργίου τον Νίκο από την Αυστρία. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όχι μόνο από τη μία άκρη στην Ελλάδα μέχρι την άλλη, αλλά και από τη μία Ήπειρο στην άλλη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φασουλά για την πρόσκληση και για τη θετική συμβολή σας στη διάδοση και διάσωση στην πραγματική και αληθινή διάσταση της ιστορίας της Αλφα Μοίρας Καταδρομών στην Κύπρο το έτος 1974. Την οποία έγραψαν συνολικά οι 344 νεκροί στον πόλεμο και την ειρήνη και ζώντες αξιωματικοί και καταδρομοί συμπολεμιστές μας με ηγέτη τον αείμνηστο ήρωα διοικητή μας, ταγματάρχη Γεώργιο Παπαμελετίου. Παπαμελέτης είναι ο δικός μας. Παπαμελετίου είναι στα χαρτιά. Σήμερα από τους 344 απουσιάζουν 92. Φέτος χάσαμε το διοικητή μας και δύο ακόμα αξιωματικούς. Τον Κυριάκο τον Δημήτρη, τον Ταγματάρχη και τον φίλο μου τον Βασίλη τον Φθενό. Οι υπόλοιποι είμαστε μια οικογένεια κάτω υπό τη σκέπη του Πολεμικού Συλλόγου Κομμάντος 74. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1985, έκτοτε και μέχρι σήμερα όλες οι δράσεις του και αποφάσεις σε διοικητικό, οικονομικό τομέα και αρχαιρεσιών τις χαρακτηρίζουν οι αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατικότητας. Κύριε Πρόεδρε, όμως έχει αξία επειδή ήσασταν καταδρομέας, ήσασταν στρατιώτης. Ναι, σαν καταδρομέας τώρα να μας πείτε, ναι, να μας πείτε τη δική σας εμπειρία, διότι ναι, πολλοί από εσάς ήσασταν και αγνοούμενοι μέχρι να στείλετε το πρώτο γράμμα πίσω στην οικογένεια. Ναι, να επανέλθω στο ερώτημα, έπρεπε όμως να πω και πέντε πράγματα για το Σύλλογο και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εγώ σαν στρατιώτης ενημερώθηκα μέσα από το αεροσκάφος, ήμουνα στο διοικητικό αεροσκάφος με τον κύριο Αείμνηστο, τον κύριο διοικητή, με τον κύριο Μανουρά, με τον κύριο Κυριάκο. Ήμουνα και όταν ξεκίνησε το αεροσκάφος, δεν γνωρίζαμε βέβαια ότι θα πάμε και στην Κύπρο. Στα λεωφορεία μέσα γινόταν ένας χαμός. Όλοι είχαμε ένα ηθικό ακμεότατο. Τραγουδάγαμε, μας χαιρέταγε ο κόσμος στον δρόμο με τα μανίλια, με τα μαντήλια, άλλοι με δάκρυα στα μάτια, άλλοι μας χειροκροτούσαν. Όταν φτάσαμε τώρα και στα αεροσκάφη και μπήκαμε στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, εγώ στο διοικητικό ήταν νομίζω το Νίκη 7. Στις 12 η ώρα, στη μέση του αεροσκάφου, θυμάμαι τον στρατηγό, τον σημερινό ταγματάρχη τότε του Τρίτου Γραφείου, άνοιξε ένα χάρτη και μας έδειξε την Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο. Εκεί μάθατε ότι πάμε. Είχαμε και κάποιες υποψίες, είπαμε πάμε στην Κύπρο. Εμείς ήδη με το ηθικό που είχαμε αποκτήσει καθοδόν, δεν καταλαβαίναμε ούτε που πάμε ούτε στην Κύπρο. Και μην ξεχνάτε, ναι, οι καταδρομής είμαστε παιδιά 20 χρονών. Φτάνοντας προς την Κύπρο, ακούσαμε τα χτυπήματα από τις σφαίρες στο αεροσκάφος. Οι περισσότεροι είχαμε από την κούρεση που είχαμε και από το ξενύχτη, είχαμε γύρει ο ένας στον ώμο του άλλου και κοιμόμαστε. Εγώ στη συγκεκριμένη στιγμή άκουγα τις σφαίρες εκεί που έπεφταν και λέω σε λίγο θα έχουμε και τελειώσει. Αλλά μου έρχονταν πολλές σκέψεις και λέω έχω αυτή τη στιγμή απάνω μου 10 χειροβοβίδες, έχω 3.000 σφαίρες. Και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τίποτα και θα πεθάνω έτσι. Θα φύγω, λέω, νέος και θα φύγω με αυτόν τον καημό.
Τελικά σε κάποια φάση προσγειώθηκε το αεροσκάφος και σχεδόν σε μηδενικό ύψος 20 πόντους και τα αν είχε, δεν προσγειώθηκε επί τόπου, αλλά είχε ένα ύψος 20 πόντους. Μας είπαν κατεβείτε. Και με το που κατεβήκαμε ήταν νομίζω η ώρα 3 και τόσο τη νύχτα. Μας είπαν να ακροβολιστούμε. Εμείς ακούγαμε το μπαμπούμ που έπεφτε και ακροβολιστήκαμε. Βάλαμε κάτω και τα τουφέκια. Είχαμε τη φέκια μία να είχαμε τότε. Και λέω, τώρα θα ξημερώσει. Λέω και θα αρχίσουμε από απέναντι. Λέω, θα υπάρχει εχθρός να αρχίσουμε τη μάχη. Μετά από λίγο ήρθαν και μας πήραν αραίο κυπριακά, Bedform, δεν ξέρω πώς θα είναι, Bedform. Και μας πήγανε σε μια σχολή, αερατική σχολή λέγεται, εκεί που βγάλει τους παπάδες της Κύπρου, με πολλά δέντρα μέσα, πορτοκαλιές κτλ. Και σε μια μεγάλη έκταση. Εσείς πώς το βιώνετε, πώς το βιώνετε όλο αυτό, διότι από ό,τι ξέρω από εσάς, από άλλες μαρτυρίες δικές σας, σας είχαν κάνει μνημόσυνα, σας είχαν για αγνοούμενους, σας είχαν για νεκρούς. Εγώ, κύριε Φασουλά, σε αυτό είχα ένα πολύ μεγάλο μέσο. Ενώ όλες οι οικογένειες ενημερώθηκαν μετά τη δεύτερη φάση του Ατήλα, εγώ ενώ ήμουνα στο... είχαμε φύγει και από την ιερατική σχολή, είμαστε στο εφεδρικό σε ένα μέρος εκεί στη Λευκοσία και είμαστε μέσα στα ορίγματα. Και ο ένας με τον άλλον είπε αφάλεις τηλέφωνο, αφάλεις τηλέφωνο, αφάλεις τηλέφωνο, ήρθε και σε μένα. Και δίπλα μου ήταν ο Καμπουράκης, η σειρά μου 73 ΑΣΟ, ο Γιώργης από το Ηράκλειο, παντρεμένος με 3 παιδιά. Και με ρώταγε και πριν, κουβεντιάζαμε σιγά, δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε και τα ορίγματα δεν ήταν και κοντά. Σιρούλα μου λέει, τι θα γίνει, φοβάσαι να του λέω, θα γίνει τίποτα. Ναι, φοβάσαι του λέω, εμείς θα νικήσουμε και αυτά. Αλλά όταν έφτασε το αυτό, εγώ είχα τηλέφωνο και λέγανε αφάλεις τηλέφωνο, αφάλεις τηλέφωνο. Μπα λέω, εγώ τηλέφωνο εδώ πέρα, λέω στην Κύπρο. Τελικά πήγα και σε ένα, δεν υπήρχε ούτε διοικητήριο ούτε τίποτα, σε κάποιο δωμάτιο πρέπει να ήταν. Και με το που είπα, ορίστε, άκουσα βρυσίδι, βλαστήμιες και τα λοιπά, τι δεν μου είπε κάποιος εκεί πέρα. Εκεί οι γονείς μου ψάχνοντας να βρουν άκρη εγώ που βρίσκομαι, ανακάλυψαν ότι ένας σταγματάρχης από το χωριό μας υπηρετούσε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ανακάλυψε. Και με ανακάλυψε. Και μου είπε όλα αυτά τα πράγματα και του λέω, κύριε Ταγματάρχα, του λέω, έχει πεθάνει ο αείμνηστος Πουλέας Σπύρος. Ξέρετε, του λέω, τώρα από που ήρθα, του λέω, εδώ πέρα, του λέω, εγώ ήρθα από ένα όριγμα, του λέω. Εγώ είμαι μέσα, του λέω, ζωσμένος με σφαίρες και όλα αυτά, και εσείς μου λέτε, του λέω, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, του λέω. Εκεί μου ζήτησε και συγγνώμη για την προηγούμενη συμπεριφορά. Τουλάχιστον έμαθαν οι δικοί μου ότι εγώ ζω. Ότι ζείτε. Λοιπόν, έζησα όμως και πιο χειρότερα. Να ρωτήσω, κύριε Αφάλη, επειδή χρόνια όταν... ασχολείστε με τα θέματα του συλλόγου, με τα προβλήματα του συλλόγου, θέλω να σας ρωτήσω, εάν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο σας αντιμετώπισε η ελληνική πολιτεία. Όσον αφορά την ελληνική πολιτεία, δεν ξέρω αν υπάρχει ένα κομμάτι να σας πω τι κάναμε μόνοι μας σαν σύλλογος και μετά να σας πω για την πολιτεία. Η πολιτεία δεν έκανε, όχι μόνο δεν έκανε τίποτα. Να μην σας πω τι και μας κυνηγάει, αλλά να τα πω με στοιχεία. Να σας πω βέβαια τι κάναμε εμείς για τους συμπολεμιστές μας, να τα μάθουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, ή να ξεκινήσω να σας πω τι έγινε με τον αείμνηστο το διοικητή μας. Ο κύριος διοικητής μας έδωσε 2 προτάσεις μεταλλείων. Να σας διαβάσω περιληπτικά τι λέει. Αναμνηστικό μετάλλιο πολέμου, γιατί υπηρέτησε ευδοκίμως 35 μοίρα καταδρομών και στη ζώνη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας πολέμου από 21 Ιουλίου του 1974 μέχρι πέρατος των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το αναμνηστικό μετάλλιο πολέμου. Και το άλλο περιληπτικά, το αριστείο Αδραγκαθίας, δεν το πήρα μόνο εγώ, όλοι οι συμπολεμιστές μου. Ωραία, η πολιτεία για τη συμμετοχή μας στην επιχείρηση Νίκη. Κύριε Αφάλη. Τρεις σειρούλες, κύριε Φασουλάη. Yeah. Τρεις σειρούλες αξίζει γιατί τις έχει γράψει ο αείμνηστος διοικητής μας. Γιατί εκτελέσαμε ηρωική πράξη υπερβαίνουσα κατά πολύ την εκτέλεση του απλώς εννοουμένου καθήκοντος και επισούρωσα ως εκ τούτου ανεπιφυλάκτως τον θαυμασμό και την εκτίμηση των προϊσταμένων των εχθέσαντε στη ζωή των εις προφανήν και άμεσων κίνδυνων. Να σας πω τώρα γιατί δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι προτάσεις του κυρίου διοικητή. Όπως μου είπε και ο κύριος διοικητής, οι προτάσεις αυτές δεν δόθηκαν μόνο στους καταδρομείς, δόθηκαν και στους αξιωματικούς. Οι αξιωματικοί, όπως καταλαβαίνετε, όταν ήρθαν οι προτάσεις στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, είχαν εδώ συμμαθητές τους. Και σου λέει, θα πάρει αυτός αυτές τις προτάσεις, οπότε θα έχει μία άνοδο και θα με υπερκεράσει εμένα.
Και άρχισαν μετά να λένε κάτω ότι στην Κύπρο κάναμε τουρισμό και όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Φασουλά. Εγώ επανέρχομαι στο ερώτημα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, κύριε Αφάλη. Λοιπόν, όχι, μην με διακόπτει, τι είπε ο διοικητής γι' αυτό. Τι είπε ο διοικητής? Ο διοικητής μας είπε, σας είπα, αφήστε να πάρουν τα φαντάρια κάτι να πάνε στο σπίτι τους μεθαύριο. Εσείς έχετε χρόνο, είσαστε μόνιμοι, θα μείνετε εδώ πέρα. Οπότε, ό,τι θέλετε τώρα, κύριε Φασουλά, ρωτήστε με. Όχι, μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Αν είσαστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που σας αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική πολιτεία. Μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε τη σύνδεση με τη Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, όσον αφορά την πολιτεία, να σας πω. Το αεροσκάφος το οποίο έφερε τα οστά των ηρώων πεσόντων συμπολεμιστών μας, αντί να δεν μας έδωσε κανείς μια πρόσκληση να πάμε να τους... ήταν οι Ιωνίοι αδέρφια μας αυτοί οι συμπολεμιστές. Και δεν μας έδωσαν ούτε μια πρόσκληση να πάμε να συμμετέχουμε με το αεροπλάνο στη μεταφορά τους και στην τελετή που έγινε. Μιλάμε για το 2016. Ερχόμενοι δε στο αεροδρόμιο του Τατοίου, είχαμε ζητήσει 50 θέσεις να πάρουμε τους αξιωματικούς μας και άλλους ασύλλογους να πάμε μέσα και μας δώσαν 20 θέσεις και πηγαίνοντας εκεί βρήκαμε 30 θέσεις που τις είχαν δώσει σε άλλους. Όσον αφορά το μνημείο στο Μάλεμε. Στο Μάλεμε έγινε ένα μνημείο, όπως γνωρίζετε, και τα αποκαλυπτήρια έκανε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης το 1992. Μέσα στο χώρο από εκεί που αναχωρήσαμε. Το 2004, ενώ όλη η τελετή εκτελείται από το Σύλλογο, μας πήραν την τελετή όσον αφορά τις προσκλήσεις. Μας άφησαν το αεροσκάφος, την ομιλία και το στεφάνι. Το 2016 μας αφαίρεσαν την ομιλία. Μάλιστα, μιλούσα εγώ και μου κόψαν την ομιλία. Το 2017 μας κόψανε το στεφάνι και το 2018 φέτο ζητήσαμε αεροσκάφος να πάμε να κάνουμε το μνημόσυνο μόνοι μας ασύλλογος. Δεν μας έδωσαν ούτε αεροσκάφος. Μάλιστα. Κύριε Αφάλη, όσον αφορά ένα κομμάτι. Πάμε να σας πω για τα μετάλλια, αλλά μπορεί να πω. Κύριε Αφάλη, κύριε Αφάλη. Μια άλλη εκπομπή για να κύριε Αφάλη, αυτό θα χρειαστεί μια ολόκληρη εκπομπή για να τα πείτε όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι δώσατε. Νομίζω μια άλλη εκπομπή. Νομίζω λοιπόν ότι δώσατε το στίγμα. Και τα παράπονά σας τα οποία εκφράσατε με τον τρόπο με τον οποίο τα εκφράσατε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε. Επιστρέφουμε εμείς στο στούντιο και στον κύριο Σιακαβέλα. Και θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε, πώς ζείτε αυτές τις πρώτες στιγμές που φτάνετε εσείς στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που γίνονται από τη δική σας την πλευρά? Κύριε Φασουλά, εγώ με τη δημιουργία μου, η οποία αριθμούσε 27 άνδρες. Είχα τρεις ομάδες των 7 ανδρών, ένα στοιχείο πολυβόλο και ένα αντιερματικό μπαζούκας. Μπαζούκας είχαμε τότε. Λοιπόν, επιβιβάστηκα στο Νίκη 5. Μαζί μου επιβιβάστηκε στο ίδιο αεροπλάνο και ο λοχαγός, ο κ. Κουλοκοτρώνης, με τον επιλοχή του και το διαβαστή. Ξεκινήσαμε όπως μετά το Νίκη 4. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Νίκη 4 κατερρύφθη. Νίκη 5 που ήμασταν εμείς. Δεν κατερρύφθη, γιατί το χτυπήσαν μόνο με πολυβόλα και όχι με μπόφορς. Νίκη 6 που ήταν το επόμενο το δικό μας, χτυπήθηκε και εκεί έπαθε και μπλοκή το μπόφορς και γλιτώσαν και τα υπόλοιπα. Θα τα ρίξουν όλα τα αεροσκάφη. Αυτό ομολόγησε και ο στοιχειάρχης αυτού του στοιχείου που έπαθε μπλοκή. Λοιπόν, όταν πλησιάσαμε στην Κύπρο, ο λοχαγός καθόταν στη μία την πλευρά και στην άλλη πλευρά καθόμουν εγώ. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στην Κύπρο, κοιτάμε απ' έξω από τα φινιστρίνια του αεροσκάφους, φωτιές και τα λοιπά, δεν προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε. Μπήκαμε στην κόλαση αυτή που δείξατε των τροχιοδεικτικών. Από κάτω όλος ο κόσμος έριχνε με ό,τι όπλο είχε. Εχθροί, φίλοι, οι πάντες. Δεν είχαν ειδοποιηθεί για τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ο αεροπόρος ο δικός μας, όπως και οι άλλοι, έκανε μία απότομη βουτιά μέσα από αυτό το αντιεροπορικό πυρ. Ευτυχώς τα αντιεροπορικά χτυπήσαν την άτρακτο και πίσω. Δεν προλαβαίνανε. Ξέρετε ότι τα αντιεροπορικά σκοπεύουν, όταν είναι ελικοφόρο το αεροσκάφο, σκοπεύουν μισό γήπεδο μπροστά. Έτσι εμπειρικά γίνεται. Όταν είναι αερωθούμενο, ένα γήπεδο μπροστά. Έτσι γίνεται η σκόπευση. Εμάς μας σκόπευε, φαίνεται, μισό γήπεδο μπροστά, αλλά ήταν κάτι παραπάνω και μας χτυπούσε πίσω. Λοιπόν, όταν λοιπόν προσγειώθηκε, εγώ τη δημιουργία μου, όπως πιστεύω και οι υπόλοιποι δημιουργίες, την είχα οργανώσει έτσι ώστε τους είχα βάλει τους στρατιώτες αναζεύγη. Δηλαδή, πάντοτε στις ειδικές επιχειρήσεις βάλουν τους στρατιώτες
αναζεύγει για να προσέχει ένας τον άλλον και να ελέγχει ένας τον άλλον και να εμψυχώνει ένας τον άλλον. Μάλιστα. Και αυτό ήταν σωτήριο, γιατί μόλις κατεβήκαμε κάτω, ο κάθε στρατιώτης, ήξερε, ο κάθε ζευγάρι, από πού θα κατεβεί και τι πυρομαχικά κυβότια θα μεταφέρει. Μόλις τροχιοδρόμησε το αεροπλάνο, βγήκα εγώ από τη μία πόρτα, από την άλλη ο Ροχαγός, κατεβάσαμε τους άντρες των ομάδων κάτω, ακροβολιστήκαμε, ένα χάος, ένα οριμαγδός, πυροβολούσε όλος ο κόσμος. Και αυτοί που ήταν μέσα στο αεροδρόμιο δεν γνωρίζαν ότι εμείς ήμασταν δικοί τους άνθρωποι. Και πυροβολούσαν γιατί. Ο Ροχαγός, μόλις προσανατολιστήκαμε λίγο, πήρε αμέσως τον επιλογία και το διαβαστή του και έφυγε να πάει στον πύργο ελέγχου για να συνδεθεί, να δει πού βρίσκονται οι άλλες συνημερίες. Εκεί μέσα από τον ασύρματο του λόγου, του δικτύου του λόγου μας, άκουσα ότι προσγειώθηκε και το αεροπλάνο του Μπένου, του αείμνηστου Μπένου, το Νίκη 6, το οποίο άκουσα ότι είχε πάρα πολλές απώλειες. Πράγματι, είχε 2 νεκρούς όπως ανέφερε και ο Λουχαγός. Και 9 τραυματίες νομίζω. Και 10 τραυματίες. 10 τραυματίες. 10 τραυματίες. Στη συνέχεια, αφού ο Ροχαγός κατόρθωσε να συνδεθεί και με τις άλλες διημερίες, μας συγκέντρωσε όλους μαζί. Ήρθαν και τα αυτοκίνητα μεταφοράς, κάτι φορτηγά που είχε εκεί πέρα. Και σας μεταφέρανε στην Ιερατική Σχολή. Και φύγαμε από εκεί, μας πήγαν στην Ιερατική Σχολή. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να μιλήσω για τον υποδιοικητή της μονάδος, τον Ταγματάρχη Αβραμίδη Άγγελο, ο οποίος ήταν εκεί μέσα στο χάος που επικρατούσε, ήταν αυτός ο οποίος με ψυχραιμία χειρίστηκε τα θέματα της συγκέντρωσης και αποκατάστασης των οργανικών δεσμών μαζί με τον διοικητή, μας εξασφάλισε τα αυτοκίνητα για να επιβαστούμε και έτσι κατορθώσαμε πριν ξημερώσει, διότι το άγχος μας ήταν να μην ξημερώσει και αρχίσει η αεροπορία μέσα εκεί στον ακάλυπτο χώρο να μπαρδίζει. Πράγματι λοιπόν, πριν ξημερώσει, φύγαμε και μεταφερθήκαμε στον χώρο τελικού προορισμού που ήταν η Ιερατική Σχολή. Μάλιστα, εκεί πήραμε αναφορά. Εκεί πήρε τα αναφορά και είδαμε ότι λείπανε 29. 39. 39. Ήταν και οι νεκροί και τραυματίες. Α, μαζί με τους τραυματίες που είχαν 10 τραυματίες. 39 σύνολο. Και πώς το, εκεί παίρνετε αναφορά, βλέπετε ότι λείπουν 39 μαζί με τους τραυματίες. Πώς το αντιμετωπίζουν οι καταδρομείς κίνδυνα? Στους καταδρομείς δεν το λέμε ακόμα. Δεν το είπατε. Όχι, δεν το λέμε. Δεν είπαμε στους καταδρομείς ακόμα ότι έπεσε ένα αεροσκάφος, ότι κατερρίφθηκε ένα αεροσκάφος. Αυτό αργότερα, για να μην πέσει το ηθικό τους. Ήταν μια πρωτοβουλία του διοικητού, ο οποίος δεν ήθελε εκείνη την ώρα, πριν επιβεβαιωθούν κάποια πράγματα, να κάνει αυτή την ανακοίνωση και να πέσει το ηθικό των στρατιωτών, διότι εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η στιγμή που μπαίνει στη μάχη και προσπαθεί ο μαχητής να προσαρμοστεί. Θα δούμε παρακάτω. Βάλουμε μία τελεία εδώ. Ναι. Βάζουμε εδώ μία τελεία. Έχετε μεταφερθεί στην Ιερατική Σχολή, κύριε Κολοκοτρώνη, και κάποια στιγμή, μετά από κάποιες ώρες, παίρνετε μία εντολή, διαταγή. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και εκεχηρία εκείνη τη στιγμή. Έχει επιτευχθεί εκεχηρία εκείνη τη στιγμή μεταξύ των εμπλεκόμενων. Να μεταβείτε καταρχήν εσείς με το δικό σας το λόγο στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Για πείτε μας. Μία παράκληση και μία διακοπή. Ναι. Ευλαβικά ναι. Παρακολουθώ. Απλώς να πούμε, Γιάννη, ναι, ότι πριν δοθεί η εντολή, έχει πάει εξωματικός της Αλφαμήρας καταδρομών στο ΓΕΦ και το ΓΕΦ λέει στην ουσία στον αξιωματικό επιχειρήσεων ότι θα βγείτε εξοδούχοι. Όχι, τον χάσατε, ρώτησε, έχει δείξει αυτό, ναι. Ήρθατε πως ήρθατε, πόλεμος γίνεται, αλλά εσείς θα πάτε να σταθμεύσετε δίπλα στην ΕΛΔΙΚ. Τώρα που το θα μείνετε εξοδούχοι. Τώρα που το λες εσύ, να προσθέσω κάτι. Τους ζήτησε ο συγκεκριμένος αξιωματικός να ανατεθεί αποστολή, να τους ανατεθεί αποστολή. Ναι. Λοιπόν, ο αξιωματικός της μοίρας ζήτησε, ναι, αποστολή να χτυπήσουν στο προγεφύρωμα. Ναι. Και τους είπαν όχι. Εσείς να κάτσετε στα αυγά, να το πούμε πολύ απλά. Κύριε Κολοκοτρώνη, και εσείς παίρνετε την εντολή να πάτε στο αεροδρόμιο. Η ανακοχή πρώτον υπεγράφει στις 4 η ώρα την ημέρα που πήγαμε στην Ιερατική Σχολή. 22 Ιουλίου. 22 Ιουλίου. Την ίδια μέρα που φτάσαμε, ναι, υπεγράφει και ανακοχή στις 4 το μεσημέρι. Εσείς τι ώρα παίρνετε την εντολή για να κινείτε προς το αεροδρόμιο? Την άλλη μέρα το πρωί, γύρω στις 7.30-8 η ώρα, μου δίνει εντολή ο διοικητής μου να πάρω το λόγο μου και να πάω στο αεροδρόμιο Λευκωσίας για ασφάλεια του αεροδρομίου. Αμέσως συγκεντρώνω τον λόγο, τους ενημερώνω τους δημιουργείτες και τους κομμάντους ότι για την αποστολή που μας ανετέθη, επιβιβαστήκαμε σε λεωφορεία και πήγαμε στο αεροδρόμιο διαμέσου της Λευκωσίας. Εκεί φτάνοντας συνάντησα τον
Παπαδόπουλο τον Ταγματάρχη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το αεροδρόμιο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κάνουν επίθεση στο αεροδρόμιο. Αμέσως συγκεντρώνω το λόγο, ενημερώνω τους δημερίτες μου για την κρατούσα κατάσταση και τους ανέθεσα πού να ταχθούν. Τον υπολόγο τον μπαίνω με τη δημιρία του στην ταράτσα του κεντρικού κτηρίου, τον οποίο ενίσχυσα και με αυτόματα όπλα. Διάταξη μάχης, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εγκατάσταση για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση των Τούρκων. Και στους δύο δημιρίτες, τον αντιπολόγο τον Λιάτου Σακαβέλα και τον δόκιμο τον Γκρικέλη, τους είπα να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου. Ενώ εγκαθίστανται οι δημιρίες και πιάνανε θέσεις, ήρθε και ο 42 λόχος με αυτά που είχαν μείνει, γιατί αναφερόσαμε τους νεκρούς και τους δραματίες, ήταν μείον 30 άτομα, μια δημιρία δηλαδή, μαζί με τον Ταγματάρχη του Μανουρά. Τους ενημερώνω για τους δύο ποια ήταν η κρατούσα κατάσταση και τι ενέργειες κάνω εγώ. Και αμέσως ο Ταγματάρχης ο Μανουράς δίνει εντολή στον Ρούκα να πάρει το λόγο του και να ταχθεί αριστερά από μένα. Ενώ γινόντουσαν όλα αυτά και άρχισε και η κατάσταση και του 42 λόγου, έρχεται και ο 43 λόγος με το λογαγό τον Κιουτσούκη, τον Γιάννη. Τώρα έχουμε, τώρα έχουμε τη δύναμη της μοίρας. Ναι, έχουμε και τους τρεις λόγους. Ναι. Και οπότε ο Ταγματάρχης ο Μανουράς, που ήταν επικεφαλής τώρα όλων των λόγων, δίνει εντολή στον Κιουτσούκη να ταχθεί δεξιά από το λόγο. Ενώ γινόταν αυτές οι διαδικασίες, ο διοικητής της μοίρας, ο Ταγματάρχης Παμελετίου, ερχόταν στο αεροδρόμιο. 200 μέτρα πριν να φτάσει στο κτίριο, βάλεται από τουρκικά πυρά, γιατί βρίσκεται μεταξύ των τουρκικών πυρών και του πυρών του 43 λόγου που εγκαθίστανται. Γιατί ενώ εγκαθιστάμεθα εμείς πριν έρθει ο διοικητής, ξεκίνησε η επίθεση των Τούρκων. Οπότε ο διοικητής μας. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Πάντα σε συνθήκες εκεγυρίες. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτοί που ξεκινάνε πρώτα τα πυρά είναι οι Τούρκοι. Βέβαια. Ξεκινήσανε την επίθεση και εμείς αμέσως αντιμετωπίσαμε. Συντηρήσαν την εκεγυρία στο Τούρκο. Βεβαίως. Έχουμε προέλαση. Δεν είναι όχι, το λέω. Εν μέσω εκεγυρία έχουμε τουρκική προέλαση. Η εκεγυρία υπήρχε μόνο για μας. Ναι, οι Τούρκοι συνεχίσανε. Λοιπόν, οπότε βάλετε το αυτοκίνητο του τζιπ που επέβαινε ο διοικητής, τραυματίζεται ο Κύπριος οδηγός, καθυλώνεται εκεί, επικοινωνεί με τον ασύρματο, με τον Ταγματάρχη τον Μανουρά, ο οποίος του έστειλε ένα άρμα που υπήρχε εκεί της Εθνοφρουράς στο αεροδρόμιο για ασφάλεια του αεροδρομίου, για να τον απεγκλωβίσει. Πηγαίνοντας εκεί για να τον απεγκλωβίσει, τραυματίστηκε θανάσιμα ο αρχηγός του πληρώματος, ο αρχαιολογίας ο Φωτόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, κατάφερε με το άρμα ο διοικητής μας να έρθει στο αεροδρόμιο, στο κτίριο εκεί. Οπότε αναλαμβάνει τη διοίκηση της μοίρας. Και ξεκινάει η μάχη. Έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει. Δηλαδή εννοώ δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά το όλο σκηνικό. Σαφώς. Ναι. Σαφώς. Η μάχη έχει ξεκινήσει και απλώς λειτουργούμε. Μπαίνουμε. Βασικά ο δικός μας ο λόγος, επειδή ήταν ο πρώτος που τάχθηκε, μόλις ξεκινήσαν οι άλλοι, ήταν στη φάση που τα σόντουσαν, πέρανε θέσεις μάχης. Οπότε την πρώτη αντίδραση εναντίον των Τούρκων ήταν από το δικό μας λόγο και ειδικά από την ταράτσα από πάνω που είχε κατόπτευε όλη μπροστά την περιοχή. Και από εκεί γίνανε και οι μεγάλες απώλειες που είχαν. Λοιπόν, εσείς πώς διαπιστώσατε ότι οι Τούρκοι απέναντι είχαν απώλειες? Μέχρι το απόγευμα που φύγαμε από την ταράτσα του αεροδρομίου, παρακολουθώντας απέναντι, έβλεπα συνέχεια ασθενοφόρα και φορτηγά να μαζεύουν τραυματίες και νεκρούς. Ενώ αντίθετα εμείς είχαμε τον Κύπριο οδηγό τραυματία, άλλον έναν του 43 λόχου, ένα ελαφρά τραυματισμό και τον θανάσιμο τραυματισμό του αρχαιολογία. Οι Τούρκοι όμως μέχρι το απόγευμα, γιατί παρακολουθούσα από πάνω, έβλεπα ασθενοφόρα φορτηγά να μαζεύουν τραυματίες και νεκρούς. Η μάχη πόση ώρα κράτησε το αεροδρόμιο? Περίπου 2 ώρες συνεχώς επιτίθενται οι Τούρκοι, με άρματα και πεζικό. Όταν είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, να επιτύχουν τους στόχους τους, τότε οι ΟΗΕΔΕΣ. Εδώ να σημειώσω, να κάνω μια παρένθεση, να σημειώσω ότι όπως ανέφεραν άντρες των λόχων, πυρά οι λόχοι δεχόντουσαν και από το στρατόπεδο του ΟΗΕ. Α, βαρούσαν και αυτοί. Και αυτοί. Όλοι μας βαράγανε. Κύριε Κολοκοτρώνη, κυρίως ήταν βρετανικές μυστικές υπηρεσίες εκεί. Δεν άκουσα. Ήταν βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Εκεί κατά βάση ήταν Εγγλέζοι και υπήρχε και ένα καναδικό τάγμα. Μάλιστα.
στο στρατόπεδο των Εγγλέζων. Έχει αυτό... αξία όμως να πούμε γιατί οι τουρκικές δυνάμεις ήθελαν να υψώσουν τη σημαία του στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο ήταν κλειδί σε όλη την εξέλιξη της εισβολής. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς δεχτήκατε πιέσεις από τους εκεί επικεφαλείς των δυνάμεων των δικών μας? Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή τώρα. Ότι υπάρχει μαρτυρία ότι πήρε ο Κομπόκης, ναι, διοικητής καταδρομών Κύπρου, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο Κομπόκης, ήταν επικεφαλής του πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου και πήρε τηλέφωνο τον ταγματάρχη Μανουρά, δεν ξέρω αν μίλησε με το τηλέφωνο από το ρασύρματο, και σας ζητούσε να αποχωρήσετε από το αεροδρόμιο. Καλά το λέω? Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι όταν λοιπόν οι ΟΗΕΔΕΣ είδαν ότι οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο, ήρθανε με τζιπ και ζητήσανε πρώτα από το διοικητή να γίνει κατάπαυση πυρός, που έγινε. Στη συνέχεια ζητάνε από το διοικητή μας, μέσω του Μανουρά, γιατί είχε βάλει το Μανουρά ο διοικητής μας να κάνει τις διαπραγματεύσεις εκεί πέρα με αυτούς, με τους ΟΗΕΔΕΣ, ζητάνε να πάρει τη μοίρα ο διοικητής και να φύγει. Και τι τους απάντησε εκεί ο κύριος Μανουράς? Λέει ο Παμελετίου μέσω του Μανουρά, όχι, εάν δεν βάλετε αντίστοιχα τμήματα στις θέσεις που είναι οι δικοί μας λόγοι, δικά σας τμήματα και μάλιστα του Καναδικού Τάγματος, μόνο τότε θα αποχωρήσουν. Μάλιστα. Αμέσως αρχίζουν τα τηλέφωνα από τη διοίκηση του ΓΕΦ, από τον συνταγματάρχη τον Κομπόκη που ήταν διοικητής καταδρομών της Κύπρου και από τον πρέσβη τον Έλληνα τον Λαγάκο. Υπήρξαν και από την πρεσβεία τηλεφωνήματα προς τη δική σας την πλευρά για να εγκαταλείψετε το αεροδρόμιο? Αυτά μου τα είχε πει ο ίδιος ο αποθανών διοικητής μας. Λοιπόν, αρχίσα στο, τηλέφωνα. Στο Λαγάκο απάντησε ο ταγματάρχης Μανουράς. Όλα αυτά γινόντουσαν μέσω του ταγματάρχη Μανουρά, οι απαντήσεις. Τι του είπε το Λαγάκο τότε, πάλι... όταν πήρε τηλέφωνο ο πρέσβης και του είπε να σηκωθείτε να φύγετε από εκεί, τι του απάντησε? Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, το απάντησε, αλλά είπε δεν φεύγω. Μάλιστα ο σταματάρης ο Κομπόκης, επειδή ήταν φίλοι με το Μελετίο, του λέει πάρ' τη μοίρα και γκρεμοτσακίους και φύγει από εκεί. Ήταν και φίλοι. Μόλις είδανε οι ΟΗΕΔΕΣ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει η μοίρα, εξυναγκαστήκανε να φέρουν τμήματα, να τα εγκαταστήσουν εκεί που ήταν οι λόγοι δικοί μας, και συνεχεία φύγαμε. Μάλιστα φεύγοντας, ο διοικητής της μοίρας λέει στον επικεφαλής του ΟΗΕΔΕΣ και τώρα αν θέλεις βάλε τους Τούρκους μέσα. Η επιδίωξη, η απόκρουση των επιθέσεων τουρκικών δυνάμεων από τη μοίρα, καθώς και η αποτυχία τους να το καταλάβουν και η αντίδραση του διοικητού μας να φύγει από το αεροδρόμιο, είχε σαν αποτέλεσμα να την ακύρωση των σχεδίων των Τούρκων. Γιατί αν καταλαμβάνανε το αεροδρόμιο, γιατί ήθελαν να φύγουμε, για να βάλουν οι ΟΗΕΔΕΣ 10 σημαίες, και γιατί όπου υπήρχε τουρκική σημαία, σημαίνει ότι ήταν τουρκικό έδαφος εκεί, ότι είχε καταληφθεί. Και να έρθουν οι Τούρκοι στο αεροδρόμιο να φέρουν ενισχύσεις αερομεταφερόμενες. Οπότε η τύχη της Λευκωσίας δεν ξέρω αν ήταν η κρατούσα σημερινή κατάσταση. Δεν ξέρω ποια θα ήταν. Ποια λοιπόν, θα ήταν, βεβαίως. Κύριε Κολοκοτρώνη, και έτσι το αεροδρόμιο της Λευκωσίας μέχρι σήμερα είναι υπό τον έλεγχο των ΟΗΕΔ. Πρέπει να πούμε ότι μετά τη μάχη αυτή, η οποία και όλη αυτή η διαδικασία το να πάρουν τις θέσεις και οι συγκεκριμένες δυνάμεις του ΟΗΕ, οι Καναδοί, οι οποίοι και αυτοί αντιστάθηκαν σε επίθεση αμέσως μετά των Τούρκων, διότι πια είχαν πάρει με πρωτόκολλο τις θέσεις της Αλφαμήρας, έχει σημασία, διότι από εκεί ξεκινάει ο ορισμός της νεκρής ζώνης. Σωστό. Έτσι. Η Αλφαμήρα πολέμησε εκεί και δημιουργήθηκε η νεκρή ζώνη και κατόπιν τα υπόλοιπα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μία τελεία. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Επόμενη μέρα, φάκελος της Κύπρου, επιχείρηση νίκη, και στο τελευταίο μέρος, το τελευταίο μέρος θα το αφιερώσουμε στην αντίσταση της πρώτης μοίρας στον Ατίλα 2. Κύριε Κοντζούγλου, εσείς ως επικεφαλής μιας ομάδας καταδρομέων, λοιπόν, καταφέρατε στον Ατίλα 2 να εμποδίσετε τα τουρκικά άρματα μάχης να μπουν στη Λευκωσία ή μάλλον να καταράβουν περισσότερο κομμάτι της Λευκωσίας. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτή την άγνωστη στον πολύ κόσμο μάχη, τη δική σας δράση, και να μας μεταφέρετε εκείνες τις στιγμές. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα πω πρώτα ότι η μάχη αυτή έγινε λίγη ώρα
πριν από την κατάπαυση της, την εγκεχηρία του δεύτερου Ατήλα, η οποία έγινε στις 6 το απόγευμα. Στις 10, και είχε σαν αποτέλεσμα... 15 Αύγουστο. 16 του 16 μήνες. Αυγούστου. 16 Αυγούστου. Είχε σαν αποτέλεσμα να κρατηθεί η Κύπρος, να κρατηθεί η Λευκωσία, ένα μεγάλο κομμάτι της Λευκωσίας ελεύθερο και πολύ και ίσως και το αεροδρόμιο στη νεκρή ζώνη. Διότι από εκεί που είναι τα υψώματα του Κολοκασίδη, άνετα τα τουρκικά άρματα θα βγαίνανε και θα μπορούσαν να αποκόψουν ακόμα και το δρόμο προς την Λεμεσό και να αποκόψουν όλη τη Λευκωσία και να πάρουν και το αεροδρόμιο. Στις 16 του μηνός λοιπόν το πρωί, περίπου στις 8 η ώρα, μαζευτήκαμε στο Σταυροβούνι, εγώ με επικεφαλής τον υπολογαγό Ντούβα που ήταν διοικητής του Λόχου Υποστηρίξεως, εγώ ήμουνα ο δημιουργήτης των ΠΑΟ και επιβιβαστήκαμε σε δύο Μπέφορντ με τρία στοιχεία το κάθε Μπέφορντ και περίπου τα 13 άτομα στο κάθε ένα. Και ξεκινήσαμε, αφού μας δόθησαν εντολές και οδηγίες από τον υποδιοικητή της μοίρας, τον Ταγματάρχη Αβραμίδη, και από τον διοικητή καταδρομών τότε, τον Καλογιάννη, και φύγαμε με τη συνοδεία ενός μοτοσυκλετιστή Κυπρίου να πάμε στη Λευκωσία. Όπως πηγαίναμε στο δρόμο προς τη Λευκωσία, ήταν άδειος ο δρόμος, και το αντίθετο ρεύμα που πήγαινε προς Λεμεσό είχε πάρα πολύ κίνηση από οχήματα τα οποία εγκατέλειπαν την πόλη. Η αεροπορία πετούσε από πάνω και εμείς έπρεπε να έχουμε ετοιμότητα να φύγουμε από το δρόμο και να αποβιβαστούμε από τα οχήματα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε κάποια στιγμή περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Λευκωσία. Στο ύψωμα? Πριν από τη διασταύρωση της νήσου. Εκεί χάλασε το ένα αυτοκίνητο που ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν ο Ντούβας. Ενώ προσπαθούσαν να φτιάξουν το αυτοκίνητο, πήρε εντολή άλλη από τη μοίρα, από τον ασύρματο, εγώ να φύγω να πάω να παρουσιαστώ στην τρίτη ανωτέρα, στο Στρόβολο, που ήταν διοικητής ο Αζίνας. Έτσι με τη συνοδεία του ΕΣΑΤΖΙ του Κύπριου, με οδήγησε στην αστυνομική σχολή του Στροβόλου, όπου ήταν ο Αζίνας, παρουσιάστηκα σε αυτόν και αυτός μου έδωσε να πάω υποδιοίκηση στο 212 τάγμα εθνοφυλακής, το οποίο είχε σταθμό διοικήσεως την αντιπροσωπεία του Κολοκασίδη. Ξεκίνησα με οδηγό που μου έδωσε ο Αζίνας, γιατί δεν ήξερα να πάω, μέσα από την άδεια Λευκωσία και πήγαμε στο roundabout του Κολοκασίδη. Τι γίνεται εκεί. Εκεί ήταν ο σταθμός διοικήσεως του τάγματος με αδιοικητή τάγματος τον Αχιλίδη. Εκεί παίρνω εντολή να στείλω ένα μπροστά μας είναι η σχολή Γρηγορίου και δίπλα από τη σχολή Γρηγορίου το στρατόπεδο της Ελδίκ. Μπροστά μας είναι κάτι υψώματα χαμηλά, το 180, το 190 και πιο αριστερά το ύψωμα της ΣΥΤΑ. Παίρνω εντολή από τον Αχιλίδη να στείλω ένα ΠΑΟ στο 180 και εγώ με τα άλλα δύο ΠΑΟ να φύγω και να πάω στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Αυξεντίου και Δημοκρατίας. Ήταν ο δρόμος ο οποίος ερχόταν από τον τουρκικό τομέα. Και ερχόντουσαν, με συγχωρείτε, και την ώρα πλησίαζαν τα τουρκικά άρματα μάχης? Όχι. Είχαν πληροφορίες ότι από εκεί θα κατέβουν τα τουρκικά άρματα και με έστειλε εμένα εκεί για να πάω να εμποδίσω τα τουρκικά άρματα. Όντως έφυγα αφού έστειλα το μπικάκι να πάει στο 180 ύψωμα με τα άλλα δύο στοιχεία και πήγα στη διασταύρωση αυτή με τον πολίτη οδηγό που μου έδωσε ο Αζίνας. Όταν φτάσαμε εκεί εγκατασταθήκαμε και μετά περιμέναμε να έρθουν τα τουρκικά άρματα και περί τις 3 το μεσημέρι πήρα εντολή από τον ασύρματο να επιστρέψω στο σταθμό διοικήσεως του τάγματος. Δεν εμφανίστηκε κανένα άρμα μέχρι την ώρα εγώ που έφυγα. Τι ώρα εμφανίστηκαν τα άρματα? Τα άρματα εμφανίστηκαν πριν τις 6, αλλά όχι στο σημείο εκείνο, στα υψώματα του Κολοκασίδη. Και εσείς αρχίσατε αμέσως? Και εμείς αρχίσαμε όταν επέστρεψα εγώ στο σταθμό διοικήσεως, εκεί έγινε
Έπεσαν δύο βλήματα του Όλμου στο σταθμό διοικήσεως, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο καταδρομέας Φωτιάδης Στέφανης, που ήταν σκοπευτής του ενός ΠΑΟ και είναι βαριά τραυματίας και ζει σήμερα στα Χανιά. Και σκοτώθηκε ο ένας Κύπριος, ο Κύπριος Ιωάννου, οδηγός. Από εκεί φεύγω εγώ, στέλνω το ένα ΠΑΟ μετά από αυτό το περιστατικό να πάει στο ύψωμα ΣΥΤΑ, και με το άλλο ΠΑΟ και με τους δύο αναπομείναντες στρατιώτες ανεβαίνω στο 190. Μόλις ανεβαίνω, τάσω το ΠΑΟ πιο μπροστά από τους στρατιώτες που υπήρχαν εκεί, τους Κυπρίους, και μόλις ταχθήκαμε εκεί εμφανίστηκαν τα τέσσερα άρματα από τη σχολή Γρηγορίου. Πόσα άρματα χτυπήσατε? Χτυπήσαμε δύο άρματα. Το πρώτο άρμα το χτύπησε ο Μπικάκης, όταν πλέον είχε φτάσει σε μια πολύ κοντινή απόσταση, και το χτύπησε ο Μπικάκης γιατί έριξε βλήματα το ΠΑΟ που ήμουνα εγώ μαζί με τον Καβακιώτη, γύρισε πίσω, έστειλα το στρατιώτη να πάει πίσω να φέρει πυρομαχικά, και εκεί βρήκε τον Μπικάκη να φεύγει για να προσπαθεί να βάλει μπρος το όχημα στο σταθμό διοικήσεως, γιατί του είχαν πει ότι είχαμε σκοτωθεί, και έρθε απάνω και εκεί χτύπησε το πρώτο άρμα. Μάλιστα. Το οποίο πήρε φωτιά και κεγότανε όλη την ημέρα. Μάλιστα. Εκεί αυτό ακριβώς έγινε περί τις 6 παρά. Εκεί σταμάτησε η προέλαση των τουρκικών υλών. Ήταν πολύ σημαντική λοιπόν η μάχη αυτή, γιατί εκεί σταμάτησε και η προέλαση των τουρκικών αρμάτων. Μικάκη, Σερέτη, Καβακιώτη και πολλοί. Γιάννη, πριν 20 δευτερόλεπτα μου πει 20 χαρά. Ναι, πολύ σύντομα. Εμείς μιλάμε τώρα μόνο για την αλφαμήρα καταδρομών. Δεν μιλάμε για τους ήρωες της ΕΛΔΙΚ. Χρειάζεται άλλες εκπομπές για τους ήρωες της ΕΛΔΙΚ. Άλλη εκπομπή για τις μονάδες του Αλευρομαγείρου που κράτησαν την Λευκωσία και όχι μόνο. Γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν αναφερθεί, και να πούμε ότι περισσότεροι από την Αλφα Μοίρα μας υποδέχθηκαν στα Νόγια, στο χωριό σου, διότι εκεί πραγματικά τη ζουν την ιστορία. Και θέλω να κλείσω τα επόμενα δευτερόλεπτα με το γεγονός ότι γράψαμε κάποια στιγμή ότι πρόκειται περί προδοσίας, και ήταν η προδοσία των συνταγματαρχών της Αθήνας. Επειδή έχουμε και κάποιους νοσταλγούς κάποιας παλιάς κατάστασης, δυστυχώς μας έφερε σε αυτή την τραγωδία, την εθνική τραγωδία, και από τότε, από αυτήν την τραγωδία, έχουμε την έξαρση της τουρκικής επεκτατικότητας, τις γκρίζες ζώνες και όλα όσα η Άγκυρα επιθυμεί να πράξει στο Αιγαίο και στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Κολοκοτρώνη, τον κύριο Σιακαβέλα, τον κύριο Κοϊμτζόγλου και τον Γιάννη το Σκάλκο, και αντί επιλόγου, κυρίες και κύριοι, ας δούμε ένα βίντεο μικρό που ακολουθεί, ποιοι χάθηκαν και ποιοι θυσιάστηκαν εκείνες τις μέρες στην Κύπρο, από την πλευρά των καταδρομένων βέβαια και των αεροπόρων, γιατί αν σβήσεις ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις ένα κομμάτι από το μέλλον, όπως έχει πει και ο Σεφέρης. Καλό σας βράδυ. 29 καταδρομοί σκοτώθηκαν από λάθη και παραλήψεις πριν προλάβουν να πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο, όταν κανένας από τους συναδέλφους του στη μοίρα δεν έπεσε στα πεδία των μαχών. Οικονομάκης Κωνσταντίνος, Αναστασόπουλος Ανδρέας, Δαλαμάγκας Ηλίας, Νόμπελης Πυρίδων, Λιγδής Χρήστος, Νάκος Γεώργιος, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Δοητσίδης Χριστόδουλος, Σιωρόκος Δημήτριος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Αθανάσιος, Γιανακός Στέφανος, Γιανόπουλος Παναγιώτης, Κασιμάκης Σωτήριος, Ηλίας Κωνσταντίνος, Τσιλιβάκη Στέφανος, Τζουρά Σωτήριος, Καυροχωριανός Νικόλαος, Τούλης Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος, Τσαμκυράνης Δημήτριος, Μονιάς Εμίλιος, Γιανακάκης Κοσμάς, Πρινιανάκης Τηλιανός, Κατέρος Κωνσταντίνος, Μπαρότας Κωνσταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Σκιαδαρέσης Νικόλαος, Μανιάτης Σπυρίδων.